αυτό το θέμα που θα δεις. Γυναίκες τον λατρεύουν, είναι και εφημερίδα της. Πολλοί δεν τον χωνεύουν. Προβοκάτσια μου όλα, τα κανάλια γύρισα. Μην αλλάζεις τώρα που είναι όλα πιο ΣΥΡΙΖΑ. Μικαέλα τώρα, Μικαέλα τίποτα. Φέρε μου έναν τύπο που τα λέει ύποπτα. Thank you, Darmas. Μικαέλα μου, τι κάνεις? Χαίρετε, χαίρετε. Πώς είσαι? Πώς καιρό έχω να σε δω? Τον καιρό του Νόε. Κοίτα, να σηκωθείς. Να σηκωθώ, περίμενε, σηκωθώ. Τι θα σε φοβηθούμε, νομίζεις? Μίτς, Μούτς. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Να σου πω, δεν είπες ότι θα έρθεις με παρέα? Α, ναι, ξέχασα τα κορίτσια. Πού είναι παρέα? Κορίτσια. Πού είναι παρέα? Κορίτσια. Τι? Εντάξει, Κωνσταντίνα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Τα σέβομαι. Κάνει κρύο εκεί πάνω, αγάπη μου? Έχει λίγο ψυχρούλα, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα καθίσει τώρα κάτω, θα είμαστε στο ίδιο. Ω, Χριστιανά. Τι κάνεις? Κοριτσάκι μου. Κοριτσάκι μου. Έλα, κάτσε από εδώ. Άρθω εγώ από πίσω. Ναι, δεν είπαμε. Να σου πω, περίμενε. Μου είπες θα φέρεις παρέα. Παρέα, ναι. Είχα. Περίμενε. Γιατί σε κάλεσα εδώ πέρα? Για σένα σε κάλεσα, επειδή μου είπες ότι θα μου φέρνεις το θέμα. Δεν βγαίνει πουθενά. Σε εκπομπές δεν βγαίνει. Πώς το λένε, τα ραδιόφωνα τα έχει κόψει. Τον βλέπουμε μόνο στο όλα. Δεν μου είπες ότι θα μου τον φέρεις. Τον έπεισα. Τον έπεισες. Έχεις θεμό. Φέρ' τον. Θεμό. Δώσε. Έλα ρε άνθρωπε. Καλώς τον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Νόμιζα ότι με κοροϊδεύει η Μικαέλα. Όχι καθόλου. Ειλικρινά θα τα νόμιζα το κορίδο. Αλλά δεν μου αρέσει τώρα αυτή. Γιατί δεν σου αρέσει? Να σου πω. Κάτι με χαλάει αυτή. Να σου πω, πώς αντιμετωπίζεις την έκφραση τα κορίτσια του Θεού? Να σου πω στην πράξη που το αντιμετωπίζω. Ναι, σε παρακαλώ πολύ. Έλα να αλλάξουμε. Έλα. Έλα να αλλάξουμε. Κάτσε από εκεί. Κάτσε. Τι είμαι εγώ? Αχ, έχει ένα κορίτσι. Και τώρα λέει το αγόρι του Θεού. Λοιπόν, έτσι το αντιμετωπίζω. Είσαι πόσα χρόνια παντρεμένος? Μαζί τα λέμε, γιατί τώρα έχουμε αρχίσει. Έλα, και το σύμφωνο γάμου, το οποίο υπάρχει στα άλλα ζευγάρια. Είσαι πόσα χρόνια? Θα έφερε ποτέ το φάιλο στην εκπομπή, τον έφερε? Όχι, μου το πήγε κάπου άλλο και δεν ήθελα να μα κάψουν. Ξέρεις, και του δύο μαζί. Γιατί συμφωνείς με το φάιλο? Όχι, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις καλύτερα να αποφεύγεις. Ναι, αλλά εσύ είσαι κοινωνικά φιλελεύθερος άνθρωπος. Τελείως φιλελεύθερος. Πιο φιλελεύθερος από εσένα. Πρέπει. Δύσκολο. Τι είσαι, πιο πολύ δεξιός φιλελεύθερος? Φίλε, να σου πω κάτι, οι ταμπέλες αυτά πάνε και έρχονται. Είμαι πάνω από αυτά. Οι γκέι πρέπει να παντρεύονται μεταξύ των νέων. Χάκω τι κεφάλι του θα κάνουν. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι η κατάπτωση των γκέι και σε λίγο τώρα συζητάμε για τον γάμο των γκέι. Το επόμενο στάδιο θα είναι να βλέπουμε στην τηλεόραση διαδήλωση γκέι στα εξήχων. Μπορεί να έχουμε τέτοια. Κάνε μια χάρη, παρακαλώ. Ναι. Μπορεί να ξανάρθει η Χριστιανή εδώ πέρα, γίνεται. Αν είναι ειδικά για σένα. Εντάξει. Μικαέλα, κάτι σε βρήκα. Περίμενε. Θα παίξουμε μουσικές καρέκλες. Εσύ, σου παρακαλώ, έλα από εδώ. Σε βλέπω λίγο αγχωμένο, εν πάση περιπτώσει. Διότι δεν ήξερα αν θα έρθει. Από πότε έχει να βγει? Τι να πω εγώ που δεν ήξερα αν θα τραγουδήσει. Εγώ τραγουδάω πάντοτε. Αυτό το θέμα με το τραγούδι. Λοιπόν, μίλησα και με μια τραγουδίστρια που. Μικαέλα, πρέπει να παντρεύω την γκέι. Ναι, γιατί να μην παντρεύονται. Εκεί. Παιδιά, να υιοθετούν. Έσταση. Πε το. Δεν γίνεται να γίνεται ο καθένα ό,τι θέλει. Αυτό περίμενα κάποιο να το πει. Έσταση. Αυτό το πράγμα. Και όπω υπάρχουν αυστηρά κριτήρια τώρα έξω από πλάκα. Βεβαίω για πλάκα ήρθαμε. Αλλά υπάρχουν αυστηρά κριτήρια για το ποιοι υιοθετούν. Mm-hmm. Εννοώ στα ζευγάρια τα. Μην πούμε κανονικά, να πούμε τα αγόρι με κορίτσι. Mm-hmm. Έτσι πρέπει να υπάρχουν εξίσου αυστηρά και στα. Υπάρχει κανόνα τη φύση ή όλα είναι δημιούργημα του ανθρώπου? Έλα τώρα. Υπάρχει κανόνα τη φύση. Όχι να υιοθετήσει, στο τέλο θα θέλει να σκοτώσει. Για να παραγεί από σένα. Γιατί, είτε σε straight, είτε σε gay. Έχεις κόρη, η οποία. Δύο κόρες. Ναι, αλλά αν δεν κάνω λάθος, η μία πλησιάζει την ενηλικίωσή της. Ναι, σιγά-σιγά. Και εσύ πλησιάζεις την κόκκινη γραμμή. Ναι, δηλαδή, αν δεν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ κόκκινες γραμμές, έχω εγώ. Ο Χριστιανά, προστάτευσέ μας, παρακαλώ λίγο. Ακούω διάφορα, θέλω να σου πω ευκαιρία. Αν η κόρη σου έλεγε ότι θέλει να γίνει κορίτσι του Θεού, τι θα έκανες?
Είναι, έχουμε από μόνη τη. Ρε παιδί μου, όχι εσένα του Θεού. Ενός άλλου Θεού. Ενός άλλου Θεού. Πώς είμαι σε έναν άλλο πλανήτη με έναν άλλο Θεό. Αυτό δεν θα το περιμέναμε με την έννοια. Εδώ περιμένουμε σαν ερώτηση. Ναι. Γιατί αυτές είναι δουλειές όπως όλοι. Okay. Δηλαδή, όπως είναι οι τραγουδίστριες, όπως είναι και οι παρουσιαστές, είναι και οι παρουσιαστές. Σκέφτεσαι μια τηλεόραση η οποία να είχε μόνο, ξέρω εγώ, εσένα. Το... Καλά, ο Βαγγελάδος είναι ωραίο παιδί. Ο Χατζηνικολάου είναι ωραίο. Σωστό. Εμένα, εσένα, ναι, εμένα και διαφορετικά. Δεν τα θέλουμε όλα αυτά. Ή άλλου ωραίου θα το καταλαβαίνω. Γι' αυτό χρειάζεται να κάνουμε καινοτομία. Τι σημαίνει κορίτσι του Θεού, Μικαέλα? Λοιπόν, πρέπει να είναι εμφανίσιμη, να έχει χιούμορ, mm-hmm. να καταλαβαίνει το χιούμορ του Θεέμου, mm-hmm. γιατί έχει ένα ιδιαίτερο χιούμορ, και να μπορεί να ανταπεξέλθει στις συνθήκες. Ποιο είναι το κορυφαίο κορίτσι του Θεέμου που έχει περάσει? Εγώ νομίζω ότι είναι η Δούκισσα. Και δεν έχει να κάνει με το ότι είναι τρέχον, είναι η Δούκισσα. Ναι, ρε τώρα. Ναι. Αλλά... δεν μπορώ να τις ξεχωρίσω. Έλα, να σου πω, περίμενε. Να σου πω εγώ ένα χαρακτηριστικό που πρέπει... Η Δούκισσα προπήρχε και την δική της καριέρα, έτσι. Έτυχε να είμαστε μαζί. Εγώ τη βγάζω έξω. Εγώ θεωρώ είναι εκτός ανταγωνισμού. Είναι το κορυφαιότερο θηλυκό πλάσμα στην ελληνική τηλεόραση αυτή τη στιγμή. Θα συμφωνήσω πολύ. Μάλιστα. Να δω αύριο. Μπορείς να πας στο Sky αύριο μετά από αυτά που είπες. Γιατί έχει ο Sky ωραία κορυφή. Δεν σου δίνει ούτε ένα τσάι. Νύχτα μέρα σε πηδάει. Καλώς ήρθατε στο Sky. Μπορείς να το δωραπάρεις αυτό. Εύκολο. Καλώς ήρθατε στο Sky. Καλώς ήρθατε στο Sky. Δεν σου δίνει ούτε ένα τσάι. Νύχτα μέρα σε πηδάει. Καλώς ήρθατε στο Sky. Ο Θέμος. Λοιπόν, εσύ... Πρέπει να σου πω ότι αν όχι από το ίδιο πλατό, ναι. αλλά περίπου, αυτό περίπου το ίδιο. Και στο Sky ήταν και το δικό μου, κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, βρήκα βίντεο. Εκπομπή. Όχι, μην το κάνεις αυτό. Όχι, αυτό είναι χτύπημα κάτω από τη μέση, ρε φίλε. Αυτό είναι χτύπημα κάτω από τα τέτοια. Δηλαδή, μην το κάνεις αυτό. Χτύπημα κάτω από τη μέση θα είναι να σου αναφέρω ένα σκορ όπως το 3-0. Αυτό που θα δείξω αυτό τώρα. Αυτό ήταν ευχετήρια είναι... κάρτα σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες να περάσουν καλά Χριστούγεννα. Αυτό που θα σου δείξω τώρα είναι μπίλες. Είναι 1994. Οι 5. Δώσ' μας διαφορά. Είναι Sky. Εντάξει, είναι 20 χρόνια πριν. Είναι τρελός ο πρόεδρος. Λοιπόν. Θέμος, Sky, μπίλες 1994. Λοιπόν, άκου, Μαρία, λέω Μαρία, αλλά πληθυντικό κόσμο. Μαρία, επιτρέψτε μου, επειδή διάβασα στο πρόγραμμά σας για το πώς θα σωθεί η Αθήνα, ότι έχετε για κίνηση αντιρατσιστική. Θα σας πω ένα ανέκδοτο, πρόσφατο, αυτό ξέρετε με τον Αλβανό και τον Κροκόδηλο. Όχι, δεν το ξέρω. Αλλά... είναι ωραίο, δεν κακό. Λοιπόν, να τα ακούσουμε. Είναι ωραίο. Μπαίνει ο Κακομοίρης Αλβανός, γιατί όντως είναι ταλέπορη, μπαίνει από τα σύνορα, πάει και τα λοιπά, περάσει την Ήπειρο, να κατέβει στην Αθήνα να δουλέψει. Φτάνει σε μια λιμνούλα και λέει να ξεκουραστώ το βράδυ. Οπότε κάθεται και βάζει τα πόδια του μέσα στο νερό, να βγαίνει λοιπόν ένα κροκόδηλο στη λιμνούλα και αρχίζει να τρώει σιγά σιγά τον Αλβανό. Τον τρώει, φτάνει μέχρι εδώ, μέχρι το στήθος, ο Αλβανός φωνάζει βοήθεια, περνάει ένα Έλληνα. Βλέπει την εικόνα από όπου φρικάρει, παίρνει ένα ξύλο τεράστιο, πλησιάζει, μπαπ, βαράει τον Αλβανό κατά κέφαλα. Λέω, ορίστε, ακόμα δεν ήρθατε, θέλετε να φοράτε και λακόστ. Αυτό δείχνει μια, στην ουσία, ρατσιστική αντίληψη. Και θέλω να πω ότι αυτά πρέπει να τα χτυπήσουμε από την αρχή. Και ο κ. Παπαγιαννάκης έχει την ευτυχία να είναι ίσως ο μόνος υποψήφιος ευρωβουλευτής, για τον υπάρχει ένα μείζον ζήτημα και είναι το ερώτημα ίσως το κεντρικό των εκλογών. Θα βγάλει, δεν θα βγάλει δεύτερο βουλευτή, ίσως και πρώτο. Ο συνασπισμός. Το πρώτο λέμε να τον θεωρούμε σίγουρο. Εκείνο που θέλω να σημειώσω είναι ότι το ένστικτο του λαού είναι πολύ καλός παράγων και το σέβομαι. Δεν έχουν κρυθεί τα μεγάλα ζητήματα και λέει. Τι μας πρίζετε τώρα με τις ευρωεκλογές. Τι πρέπει να κάνει κανείς για να γίνει θέμος. Δηλαδή, αρκεί να έχεις γύρω σου τρία όμορφα κορίτσια και να λες εξυπνάδες, χρειάζεται ναι. ρωτάς, πρέπει να είσαι αδίστακτος. Όχι, σε κάλυψα. Ναι, δηλαδή μπορώ να φύγω εγώ τώρα, αν θες από εδώ. Ναι. Να συνεχίσει εδώ, γιατί είσαι και τις ίδιες ηλικίες πιο κοντά, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Με τις τρεις κυρίες. Και νομίζω ότι θα προβοκάτσει για τουλάχιστον αυτό τη διασκεδάσει. Είχες αποφασίσει. Γιατί έτσι ή αλλιώς, να σου πω κάτι. Έτσι ή αλλιώς, δηλαδή δεν ξέρω, θα σε δίνουν. Εδώ μέσα στο πλατό δηλαδή. Όλα αυτά που λες, όλα αυτά που κάνεις. Δεν γίνεται. Και εγώ απορώ κιόλας και πώς αντέχει ο κόσμος. Και μέσα από το Sky και από αλλού. Οπότε τουλάχιστον κοιτά να το διασκεδάσει λιγάκι. Είχες αποφασίσει ότι θα γίνεις θέμος ή θέμος έγινες στην πορεία έτσι όπως πάει το θέμα? Πρέπει να σου πω ότι στην αρχή ήμουν κανονικός, δηλαδή δεν ήμουν για σένα. Δεν ήμουν αναρχικό στοιχείο στον χώρο των media και της τηλεόρασης, ήμουν πιο mainstream.
ακολουθούσε αυτό. Μετά μου την έδωσε λίγο, μου τη σφίριξε. Mm-hmm. Και ακόμα σε ακολουθεί να μου τη δίνει. Και είδα ότι υπάρχει ένα κενό, έτσι, μια υποκρισία. Και λέω, μήπως αυτή την υποκρισία μπορεί να την εκμεταλλευτώ και να την κάνω πιο θεατρική. Δηλαδή, εκμεταλλεύτηκα την κανονική υποκρισία mm-hmm. των δημοσιογράφων, για την οποία πλέον όλοι το παραδεχόμαστε και το αποδεχόμαστε. Αλλά το είπα να το κάνω πιο σόου. Και πώς καταλήγεις να κάνεις σόου. Δεν είχα ανακαλύψει τότε όμως. Δεν είχα ανακαλύψει τα βραδινά το σόου. Αυτά τα ανακάλυψα μετά. Συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μία τρέλα, κάπου το χάνουν, κάπου καίγονται, δεν είναι ιδιαίτερα συγκροτημένοι, mm-hmm. δεν είναι ιδιαίτερα προγραμματισμένοι και σπάνια τρέχουν δημοσιογραφικούς ομίλους. Εσύ, από τη μία έχεις αυτό το χαϊχούι και από την άλλη τρέχεις έναν όμιλο. Πώς? Όμιλος λες εδώ που είμαστε μαζί όλοι. Εννοώ την εφημερίδα η οποία πρώτα, έχει... Πρώτα απ' όλα και... να σου πω κάτι, μην μας βρίζεις. Ναι. Αν μας πεις όμιλο, συγκρότημα ή οτιδήποτε, mm-hmm. είναι σαν να μας βρίζεις, γιατί με ταυτίζεις με πράγματα που είναι παρεξηγημένα. Okay. Είμαστε το πρώτο θέμα από μόνο του, δεν έχουμε κανέναν όμιλο. Mm-hmm. Έχουμε και το διαδικτυακό πρώτο θέμα. Πρώτο θέμα GR, αυτό. Δεν έχουμε κανένα όμιλο. Ούτε είμαστε ο όμιλος Αχμή, ούτε ο όμιλος Ξινή, mm-hmm. ούτε τίποτα γενικά. Ούτε όμιλος με πετρέλαια. Λεφτά κάνεις, πώς βγάζει, χρήματα. Πώς βγάζει λεφτά. Για πες. Κάνεις ένα ταξίδι στον χρόνο. Γυρίζεις 20 χρόνια πίσω. Ναι. Καλή ώρα, τότε που ήταν ανοιχτά τα κανάλια, ανοιχτές οι αγορές, τότε που τρέχανε λεφτά και τότε βγάζεις. Τώρα, αν θες για το σήμερα, χάνει τα αυγά σου, τα οποία είναι μια χαρά εδώ στο μαγαζί ναι. που είσαι, το οποίο είναι ανεξάρτητο, ιδιόρθμο, αλλά ελεύθερο μαγαζί. Αχα. Και λέγε τα δικά σου. Μπορεί να έχω κακές πηγές. Όμως μου έχουν. Του πες τίποτα. Όχι. Όχι, με σένα είδα να μιλάει και σε σένα είδα να απλώνει τα χέρια του. Συγγνώμη δηλαδή. Άμα μου έχουν πει ότι κάθε χρόνο λες στη μόνη ύποπτη και πραγματικά ύποπτη της παρέας, δεν πέταξες, πώς το λένε, τις πόντα σου. Γιατί θεωρείς ύποπτη, Μικαέλα. Εγώ βλέπω μια αθωότητα. Η Μικαέλα έχει γεννηθεί ύποπτη. Θεέ μου, μην τον ακούς. Γυναίκα που λέει, μην τον ακούς, αγάπη μου δεν είναι αυτό που νομίζεις. Όχι, είναι παρεξήγηση. Φίλε, είναι ύποπτη. Καλύτερα να απομακρυνθείς. Από γέννηση μιού της, λοιπόν. Okay, άσε το πόσο είναι ύποπτη η Μικαέλα. Αυτό μπορεί να το κρίνει ο κόσμος. Η πηγή μου λέει ότι κάθε χρόνο λες δεν θα κάνω τηλεόραση και όλο κάνεις τηλεόραση. Δηλαδή είναι σαν το Μαλέλη που φεύγει από το ένα κανάλι, λέει δεν θα ξανακάνω ποτέ τηλεόραση και όλο το βρίσκω. Εγώ ευτυχώς που τον βρήκα μπροστά μου. Τι φάση. Το Μαλέλη βρήκα και εγώ μπροστά μου. Okay. Αυτός ο οποίος λέει, γράφει βιβλία και τώρα ανεβάζει και θεατρικό έργο που νομίζω με τη Μελαγχολία. Mm-hmm. Τη Μελαγχολία την έπαθε πρώτα απ' όλα γιατί κατά τη διάρκεια της πορείας του συνάντησε. Mm-hmm. Πριν από μένα, νομίζω εκείνη την εποχή, περίπου συνάντησε και τον Ευαγγελάτο. Okay. Σκέφτεσαι όλα αυτά τα χρόνια πόσους έχει δει παρουσιαστές, έχει πέρασει από όλα τα κανάλια. Στο τώρα, βλέπει και σένα, είναι να μην έχει μελαγχολία ο άνθρωπος. Ναι, σταμάτη, καλό κουράγιο. Είναι πως, για αντικαταθλιπτικά είναι. Μπράβο. να έχει καθημερινά να διαχειρίζει τον Μπογδάνο. Τι σε πιάσει τώρα εσένα και σήκωσε τον μπαϊράκι της αντίστασης. Τώρα. Δεν το προβλημάζουμε τον Άλεξ Τσίπρα, ρε παιδί. 10 χρόνια βγαίνει το πρώτο θέμα. 10 χρόνια βγαίνει το πρώτο θέμα. Και κάτσε να στα πω. Αλλά ένα χρόνο βγαίνει ο Άλεξ Τσίπρα. Τι σε έχει πιάσει με αυτό το παιδί. Να σου πω κάτι. Αν έβγαινε 10 χρόνια ο Άλεξ Τσίπρα, δεν θα έβγαινε ούτε ένα χρόνο ούτε το πρώτο θέμα, ούτε το Sky, ναι. ούτε κανένα άλλο μέσο. Okay. Γιατί όμως. Το παιδί ήρθε να μας κλείσει. Γιατί το λες αυτό. Το παιδί ήρθε να μας κλείσει. Γιατί δεν το λέω. Αν τα λέμε καλύτερα μεταξύ μας αυτά. Τον Ερντογάν, γι' αυτό εδώ πέρα. Τι είναι τώρα αυτό εδώ πέρα. Αυτό είναι όλες οι στολές, σύμφωνα τουλάχιστον με τους συμβούλους του Ερντογάν, στρατιωτικών τύπων από την ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τέλος πάντων, φεστήκαμε. Το θέμα είναι ότι ο Πάνος Καμένος το ζήλεψε και θα φτιάξει σώμα στρατιωτικό στον ελληνικό στρατό, χωρίς πλάκα, με αρχαίους Έλληνες οπλίτες. This is Sparta! Και μάλιστα θα έχει δύναμη τάγματος. Θα έχει δηλαδή λόγο διοίκησης, βαριοπλίτες, όπως το λένε, όρχο,
Κανονικά θα πηγαίνουν. Έχεις δύο πλήτη πάνω σε 116. Σε VBL να πηγαίνουμε το 50. Στη Βασιλή Σοφίας έχεις δει ο πλήτη. Αυτό θέλει να κάνει ο Πάνος Καμένος. Δεν είναι προπαγάνδα του Προβοκάτσια TV. Πραγματικά θέλει να το κάνει ο Πάνος Καμένος. Σας το δίνω εν τιμή ως είδηση. 500 στρατιώτες με αυθεντικό οπλισμό. Τώρα το αυθεντικό δεν καταλαβαίνω. Αυθεντικό ημιτασιόν οπλισμό. Διότι αν ήταν αυθεντικός οπλισμός, θα έπρεπε να είναι σε μουσείο. Λοιπόν, και σε αρχαιοελληνικές συνθήκες εκπαίδευσης πρόκειται. Παρακαλώ πολύ να διαμορφωθεί αυτό το πράγμα. Εγώ το βρίσκω για παγίδα για χρυσαυγίτες. Πώς είναι, ρε παιδί μου, η μυγοπαγίδα που πήγαινε όταν ήμασταν μικροί στα χωριά. Και κόλλαγε η μύγα πάνω. Νομίζω θέλει να παγιδεύσει το σκληρό πυρήνα των χρυσαυγητών και να τους κάνει ανέλ. Να τους βάζει να πίνουν μέλανα ζωμό στα βουνά της Σπάρτης. Τώρα, το θέμα δεν είναι ο κύριος Καμένος. Ο κύριος Καμένος τέλος πάντων έχει τις ευαισθησίες του. Το θέμα είναι ότι συμφωνεί και ο Τσίπρας. That's a bit of a problem. Ιστερόγραφο. Δηλαδή ένα ιστερόγραφο, όχι τρία, απλά το είπα τρεις φορές. Κατά πρώτον, έτσι πρόκειται να πηγαίνουν και οι αποστολές στο εξωτερικό. Δηλαδή, πραγματικά, στο δίνουνε το δισεκατομμύριο να γυρίσεις να πληρώσεις τα ληξιπρόθεσμα του δημοσίου ή δεν στο δίνουνε. Δηλαδή, και μόνο με το γέλιο που τους έχεις χαρίσει, στο δίνουνε. Το δεύτερο, και το πολύ σημαντικό, αυτό δεν είναι ιδέα του Πάνου Καμένου. Δεν είναι του κυρίου Καμένου. Δεν είναι του πρώτη, ούτε του δεύτερη φορά αριστερά. Αυτό είναι δικτατορική ιδέα, το έχουμε δει στο Παναθηναϊκό στάδιο να το κάνει η Χούντα. Καμένο, τι φάση τώρα μπορείς να πεις. Αυτό με τον Καμένο πιο απλό. Με τους δηλαδή. 500, αυτό που είδαμε τώρα. Σκέπτεσαι να καταταγείς. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, άμα δεν έχει κριτήρια όπως η προεδρική φρουρά πάνω από ένα 80, γιατί δεν έχω φύγει. Κανονικότατα. Και μάλιστα εγώ περιμένω να φτιάξει τα τάγματα του Βελισάριου και του Ναρσί. Γιατί είμαι βυζαντινολάγνος. Τι σημαίνει όλο αυτό. Η φάση με τα τάγματα που λες εδώ και με τις λεγιώνες και με τους αρχαίους και τους τραγούς και τα σχετικά, νομίζω είναι το πιο ανώδυνο στην περίπτωση του Καμένου. Δηλαδή. Γιατί. Το επώδυνο ποιο είναι. Το επώδυνο είναι ότι. Ανώδυνο επίσης είναι ότι τραβάει την Τζίπρα από ό,τι θυμάσαι, δίνονται μαζί στρατιωτάκια, πάνε και κάνουν παρελάσεις, φωτογραφίζονται και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Στην πραγματικότητα αυτό που δείχνουν. Στα αλήθεια συμβαίνει το εντελώς αντίθετο. Ενώ παριστάνουν δηλαδή ότι, γιατί έχει μπλέξει ένα είδος αριστεράς με ένα είδος πατριωτικής, ας πούμε, δεξιάς. Είναι δεξιός ο Καμένος. Ως δεξιός ξεκίνησε τώρα, δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Είναι λίγο αργά για να καταλήξει σε Τσάβες ή οτιδήποτε, γιατί τα καθεστώτα πέσανε. Το θέμα είναι ότι στην πραγματικότητα κάθε μέρα παραχωρούν κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Αυτή η κυβέρνηση παραχωρεί κυριαρχικά δικαιώματα και το ξέρουν οι πάντες από τη Θράκη μέχρι την Κύπρο. Και αυτό είναι το επόμενο σενάριο. Συνεπώς, όσο πιο πολλά δικαιώματα παραχωρεί, τόσο πιο πολύ θέατρο θα κάνει. Κάτσε. Επί της σκηνής για τα μάτια του κόσμου. Ποιο είναι το επόμενο σενάριο. Σε αγάπη σαφώς μου. Έβαλε σε μία πρόταση Κύπρο-Θράκη και επόμενο σενάριο. Ναι. Κύπρο-Θράκη, επόμενο σενάριο. Είναι όλοι παιδιά μαζί, μια καλή οικογένεια είμαστε. Με τους Τούρκοι. Οι μουσουλμάνοι δίθεν αυτόνομοι, δίθεν ανεξάρτητοι, δεν τους πειράζουμε. Υπάρχουν πράγματα περίεργα που γίνονται αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω αν ο κόσμος ενδιαφέρεται πια. Ξέρεις, και ίσως βρήκανε την ευκαιρία, ακριβώς επειδή η Ελλάδα είναι Ελλάδα. Τη βρήκανε Ελλάδα την Ελλάδα. Και επειδή ο Τσίπρας σου περνάει τα πάντα, από ευρώ, συντάξεις 300 ευρώ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τώρα του περνάνε και πράγματα για τα οποία παλεύαμε χρόνια. Το Σκοπιανό, το όχι στον. Το όχι στο Κυπριακό και τα σχετικά. Τώρα θα περάσουν ένα πακέτο και θα δεις ότι δεν θα βγάλει για κανείς μιλιά. Άμα έχει πέσει πείνα, αυτό γίνεται. Γι' αυτό σου λέω ότι αυτό είναι το θέατρο. Όπου, όσο περισσότερο θέατρο βλέπεις, εσύ ξέρεις. Και όλος αυτός ο κόσμος απλά κάνει λάθος σε σχέση με τον Αλέξη. Δηλαδή, ας πω, πήγαινε, κάνει μια βόλτα. Στην αγορά. Στην Οδό Αθηνάς. Μπες σε ένα κομμωτήριο.
στην Νίκαια, στην Πετρούπολη. Πες ένα ταξί. Γιατί τον εμπιστεύεται ο κόσμος? Καταρχάς, όλος αυτός ο κόσμος που λες είναι ένας μύθος. Okay. Όλοι ξέρουμε ότι οι ψηφοφόροι είναι πόσοι. Λιγότερο νομίζω από 100.000. Βάλε πόσο αντιστοιχούν στον ελληνικό λαό. Άρα είναι το 10, το 15% του ελληνικού λαού. Το έφερε η συγκυρία, άρα δεν είναι όλος αυτός ο κόσμος. Έχουμε θα δεχτώ όμως, θα δεχτώ ότι υπάρχει μια γενικώς μια ανοχή. Η ανοχή δεν προέρχεται από άλλο λόγο. Πρόκειται από το τους έχει ξεσκίσει τους ανθρώπους. Mm-hmm. Όχι μόνο. Το μνημόνιο τους έχει ξεσκίσει. Γίνανε χώμα, ήρθε μετά και ο Τσίπρας, σου λέει τι άλλο να μας τύχει. Είσαι μνημονιακός, είσαι αντιμνημονιακός, είσαι αριστερός, είσαι δεξιός. Να σου πω κάτι, νιώθω ότι αυτά τα πράγματα δεν. Όχι, δεν μπαίνω σε ταμπέλες. Χιλιάδες ταμπέλες μου έχουν κολλήσει. Οπότε θέλω, δεν θέλω, μπαίνω σε ταμπέλες. Okay. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε ξεφύγει. Ποιο είναι το αριστερό, ποιο είναι το δεξιό. Έχουμε την αριστερή κυβέρνηση, η οποία κάνει τις πιο δεξιές συνταγές. Γιατί είναι αριστερή αυτή δεξιά... η κυβέρνηση? Έτσι δηλώνει. Δεν είναι αριστερή αυτή η κυβέρνηση. Συγγνώμη. Είναι ο αυτοπροσδιορισμός. Ναι, το δικαίωμα. Εντάξει. Αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερή. Και εγώ μπορεί να τόσο λέω δεξιά, ότι είμαι Ινδός. Εγώ μπορεί να λέω ότι είμαι Ινδός. Παίζεις. Θα σου βγάλω για μια φλογέρα, να φέρω και τη Μικαέλα να βγει μέσα από το βάζο ή σε ένα μαγικό χαλί. Το θα πάρει στο φίδι και θα σε φάει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι Ινδός. Ιδρώς όχι, φακίρις όμως μπορεί να είσαι. Ωραία. Και στην περίπτωση εδώ έχουμε φακίρηδες, οι οποίοι κάνουν διάφορα θαύματα. Δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε η τελευταία, mm-hmm. που διαλέγουν οι μεγάλες δυνάμεις, για τις οποίες η Ελλάδα είναι ένα μικροσκοπικό ένα τίποτα, διαλέγουν μια κυβέρνηση με μαριονέτες, mm-hmm. που είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τις οποίες τις κουνάνε απ' έξω και αυτή τη στιγμή κάνουν ό,τι δεν μπορούσε να κάνει οποιοδήποτε δεξιός. Αντιστάθηκαν οι προηγούμενοι, είπαν παιδιά θα μας πάρουν με τις πέτρες. Τώρα να μην τα πω λόγω, τα ξέρει ο κόσμος, γιατί θα τα υποστεί από εδώ και πέρα. Εσύ λες κάτι και πιστεύεις ότι έχεις δίκιο. Διαφορά. Στοπ. Okay. Είμαι... Δεν πιστεύω ότι έχω δίκιο. Τότε γιατί θέλω το λες. Ένα διαχωρισμό. Λέω okay, αυτό... Τότε δεν είναι ανεύθυνο αυτό που κάνει. Όχι, όχι. Είναι και ανεύθυνο. Θέλω να κάνω ένα διαχωρισμό, να αυτοπροσδιοριστώ, mm-hmm. να τουλάχιστον να μονογνωρίσω το δικαίωμα να λέω ότι είμαι από αυτούς τους δημοσιογράφους που δεν διεκδικούν το αλάφητο. Mm-hmm. Δεν λέω ότι έχω δίκιο. Η γενική σου γραμμή όμως δεν είναι ορθή. Δηλαδή, κάνεις κάποιους συλλογισμούς. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι λάθος. Είσαι ένας άνθρωπος με εμπειρία ζωής, πανεπιστημιακή παιδεία. Ναι, ωραία, και λοιπόν. Συνεπώς, αυτά τα οποία λες. Τι σημαίνει πανεπιστημιακή παιδεία? Έλατε. Όλοι οι κόπανοι οι οποίοι είναι σήμερα, όχι μόνο στη Βουλή, αλλά σε όλα τα πόστα έχουν βγάλει πανεπιστήμιο. Δεν σημαίνει τίποτα. Mm-hmm. Μια φορά από ανθρώπους που δεν έχουν βγάλει ούτε ένα σχολείο, ακούς τις πιο σοφές κουβέντες. Όταν ήσουν μικρός, τι ήθελες να γίνεις? Την αλήθεια τώρα δεν θέλω ναι, να γίνω. Ναι, ναι, κανονικά. Το ένα ήθελα να γίνω επαγγελματίας εκτελεστής. Ναι. Γιατί διάβαζα διάφορα βιβλία τέτοια, τα οποία με ενδιαφέραν πάρα πολύ. Και μετά φιλοσοφικά το είδα το θέμα και έβλεπα πάρα πολλές ταινίες σχετικές. Και μετά ήθελα να γίνω αστροναύτης. Λοιπόν, διαφωνώ κάθετα με το πάρκαρες παράνομα, γι' αυτό σου κάνανε το αυτοκίνητο έτσι. Οι Street Panthers, που είναι και τα παιδιά αυτά στη Θεσσαλονίκη, παλικάρια και κοπέλες, δεν υπάρχουν νεαροί κύριοι. Παλικάρια και κοπελιά. Λοιπόν, μαζεύονται καμιά 35αριά και όπως οτιδήποτε που είναι σωστό και τσίλικο και cool σε τούτην εδώ τη χώρα, είναι αριστερή. Ακόμα και δεν το ξέρουν. Και μάλιστα είναι αναρχοαυτόνομοι, διότι σου λέει, βάλαμε τους κανόνες επί τόπου. Σου κάνουμε το αυτοκίνητο ζευγάρωμα κουνουπιέρας με μπομπονιέρα μόνον εφόσον έχεις παρκάρει σε ράμπα, όπως οι κύριοι, σε διάβαση πεζών, εφόσον εμποδίζεις βάναυσα ροές στο πεζοδρόμιο ή είσαι πάνω σε στάση λεωφορείου. Ως ενέργεια είναι αποτελεσματική, αρκεί για να σε κάνει να βγάλεις καπνούς από τα αυτιά, αλλά δεν σου καταστρέφει τα αμάξι, συνεπώς δεν είναι σκατόψυχα τα παιδιά. Και βεβαίως το coolness του όλου ζητήματος προκύπτει και από το όνομα Street Panther. Από πού? Ενδεχομένως από τους Black Panthers, το κίνημα πολιτικών δικαιωμάτων της Αμερικής του 60. Δεκαλημέρα Project. Τι εννοείς Δεκαλημέρα Project? Εμένα μου θυμίζει Φόσκολο αυτό το πράγμα. Με τη μόνη διαφορά ότι ο Φόσκολος είχε ένα ενδιαφέρον. Αυτό είναι απλά χαζοχαρούμενο, ξενέρωτο και ως ξενέρωτο είναι σίγουρα μνημονιακό. Άκου την ανάλυση. Αν ήταν αντιμνημονιακό, υπήρχε περίπτωση να σου λέει καλημέρα σε μια χώρα με 5 χρόνια μνημόνιο. Καλημέρα είναι ποινικοποιημένο πράγμα. Απαγορεύεται να χαίρεσαι για οποιονδήποτε λόγο. Εδώ ο Πορτοκάλογλου είπε θα περάσει και αυτό και τον στήσανε στον τοίχο. Αν ήταν αντιμνημονιακοί, θα λέγανε πιο τσιτά πράγματα. Όπως άντε καμίσου χλέμπουρα, ψόφα με πισίγμα ή θα νόμος είναι το δίκαιο του Μουρτζούφλη. Τι είναι αυτό το καλημέρα? Βρωμάει Μέρκελ. Να το δω έξω από το κοινοβούλιο. Να το, εδώ. Αυτό είναι Βελκουλέσκου. Αυτό είναι Τόμσε. Προσπαθεί να σε πείσει ότι οι άνθρωποι εκεί μέσα και οι στουρνάρες και τα σχετικά θέλουν το καλό σου. Believe there is good in the world. Έξω από το ελληνικό κοινοβούλιο.
Πλάκα μου κάνεις με δεύτερη φορά αριστερά που μου έχει πάει τη σύνταξη από τα 1200 στα 602 αριστερά στα FM. Αν ήταν έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Είναι έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Εντάξει, είναι Σαμαράς το θέμα. Έχει δάκτυλο και Σαμαρά. Έχεις έξω από Τυροπιτάδικο. Θα ήμουν βέβαιος ότι είναι του Βενιζέλου. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Είναι συνωμοσία. Και καλώς ήρθατε στο segment να υποφέρετε μαζί μας. Και να υποφέρετε διότι θέλω να βάλετε τον εαυτό σας στη θέση αυτού του ανθρώπου που δεν εκτιμά αυτό που του συμβαίνει. Η Ολίβια Κούλπο είναι μης ηφίλιος. Και σου λέει κάνε με ακούλπο, σε ακούλπο. Δηλαδή πες μου τους αρχικούς χρόνους του πάρημη. Πάρημη, σκίσιμη, σκίσιμη, ξυσκίσιμη, κάνιμη, δικής. Και εσύ της λες δεν μπορώ, μωρό μου, αλλά σε γουστάρω πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί σου λέει αυτή γιατί. Είσαι γκέι, όχι. Είσαι πάει και δεν με γουστάρεις, όχι. Είσαι, ξέρω εγώ, μήπως είσαι, πώς λέγεται αυτό, τρανσέξουαλ από το αντίστοιχο, όχι. Είσαι ανίκανος, όχι. Έχω πάρει, λέει, όρκο αγνότητας μέχρι τα 27 μου, που έχω αποφασίσει ότι πρόκειται να παντρευτώ. Αυτό στο μεταξύ είναι quarterback στο NFL, δηλαδή είναι από αυτούς τους χτισμένους που βάζουν πάνω και, πώς το λένε, τα νταμαροειδή αυτά, που βγαίνουν εξαρτήματα και παίζουν rugby. Εν πάση περιπτώσει, βρήκαμε τη μεγάλη του αγάπη. Η μεγάλη του αγάπη είναι η Μίνι, η Μάους. Και πρόκειται να ζήσει ένα τεράστιο δράμα τώρα καθώς έρχονται τα Χριστούγεννα. Γιατί? Διότι θα βρεθεί κάποιος χριστιανός και θα του πει ότι δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης. Είδαμε ένα τύπο ο οποίος αρνείται να κάνει έρωτα με τη μίση φίλιο, διότι έχει πάρει όρκο αγνότητας μέχρι το γάμο του. Εσύ μπορείς να το διανοηθείς αυτό το πράγμα? Είναι παντρεμένο κιόλας? Όχι, όχι. Τότε θα μπερδευόμουν πάρα πολύ. Φαντάζεσαι να το κάνει το δεύτερο γάμο του? Πόσο γάμους έχεις κάνει? Τι λες, άνθρωπέ μου, αυτό είναι προβοκάτσια. Αυτό, ναι, πώς... Ένα και κανονικό. Ένα και κανονικό. Ναι, δόξα τω Θεώ. Εντάξει, από ποια ηλικία? Στην δική σου, περίπου στη δική σου. 30... Κύριο στο 35. 35. Και πρέπει να πω ότι έτσι σώθηκα. Α, πες μου, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Ναι, και μπορείς να σωθείς κι εσύ. Έλα, πες. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι... Είσαι καλύτερος από η Ιεχωβά που σου χτυπάει την πόρτα. Όχι, έτσι, ναι, πραγματικά, βέβαια, είναι θέμα επιλογής και προσώπου, αλλά μπορείς να σωθείς, γιατί ναι, χρειάζεται κάποιον να σε κρατάει σε μια ισορροπία. Αχα. Όταν κουτουλάς δεξιά και αριστερά, όταν πυροβολάς δεξιά και αριστερά και όταν πυροβολιάσαι δεξιά και αριστερά κάθε μέρα, όπως συμβαίνει στη δουλειά που κάνουμε και προφανώς θα κάνεις και στο μέλλον, εάν δεν γίνεις τραγουδιστής όπου δεν βλέπω να χέρεις και τεράστιας αποδοχής. Ή παπάς. Καλύτερα την τηλεόραση. Και παπάς είσαι καλός, γιατί σου εξομολογεί το άλλο, σου ανοίγεται. Παπάς, εμένα αυτό μου αρέσει. Λοιπόν, πρέπει να βρεις κάτι το οποίο να σε κρατάει. Το μόνο που σε κρατάει και συμβαίνει από τις παλαιολιθικές εποχές. Ναι, ναι, ναι. Είναι να περιμένουν κάποιοι άνθρωποι κάτι από σένα. Υπάρχουν συγκεκριμένα στάνταρ χαρακτηριστικά που έχει αυτός ο άνθρωπος ή για τον καθένα είναι διαφορετικά? Φίλε, τα δικά μου τα καλύτερα. Ήμουν τυχερός. Τώρα εσύ τι θα κάνεις, δική σου πρόταση. Μπορείς και θες να μου τα πεις ή όχι? Ένα είναι, μπορώ να πω 2-3 χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι να σε κατεβάζει στη γη. Uh-huh. Να σε κατεβάζει στη γη, να σε προσγειώνει. Uh-huh. Ο άνθρωπος που είναι κοντά σου να σε προσγειώνει. Εγώ κάθε μέρα που ξυπνάω ψάχνω πώς θα γίνω μπάχαλο με τον οποιοδήποτε. Okay. Δηλαδή από τη φύση, άμα πάω στην εφημερίδα και όλα είναι ήσυχα, δεν γίνεται δηλαδή. Και να μην μας φταίει κάποιος που λέει ο λόγος, uh-huh, ψάχνω να βρω ένα θέμα. Το βρίσκω το θέμα, γιατί είναι σίγουρα ότι κάπου υπάρχει κάποιος που φταίει και το χτυπάμε μετά, αυτός μας χτυπάει. Αυτό γίνεται μια άλλη φάση η οποία έχει και επιπτώσεις. Άρα χρειάζεται κάποιον να σου πει ένα όπ, σταμάτα. Αυτό δεν θα σου το πει ούτε ο αναγνώστης σου, ούτε ο τηλεθεατής ενδεχομένως, ούτε το αφεντικό σου, ούτε ο συνάδελφός σου. Ποιος κάνει την καλύτερη ενημέρωση στην ελληνική τηλεόραση? Καλό είναι, ας πούμε, από ό,τι βλέπω το BBC. Ναι. Καλό είναι για το CNN. Ναι. Αλλά συνολικά για να μην αδικήσω κανέναν, νομίζω ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και το εννοώ πάρα πολύ σοβαρά, mm-hmm, από τα δελτία των 7, των 8. Okay. Δηλαδή όλα αυτά τα δελτία τα πήραν μαζεμένα. Βεβαίως και είναι μερικές ζώνες από τις 6, για να μην παρεξηγηθείς. Ναι. Ναι. Λοιπόν, όλες αυτές μαζεμένες δίνουν έναν όγκο πληροφόρησης που ίσως να μην μπορεί να το απορροφήσει ο καθένας, mm-hmm, είναι πάρα πολύ πιθανό. Αλλά αν κάτσεις και τα δεις, αν κάτσεις 2 ώρες, μαθαίνεις τα πάντα όλα όσα γίνονται στην Ελλάδα. Ποιος κάνει τις καλύτερες συνεντεύξεις? Συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο, έτσι. Πρόσωπο, ναι. Νομίζω ότι καλύτερος είναι ο Χατζηνικολάου. Mm-hmm. Αλλά θα προτιμούσα τον παλιό Χατζηνικολάου, ο οποίος δεν είχε... Τώρα το τελευταίο είναι λίγο... Έχει ένα πάθος περισσότερο, mm-hmm, από ότι ήταν ο τρόπος που το προσέγγιζε παλιότερα. Παλιότερα ήταν πιο clean, πιο cut.
Τώρα είναι σαν να έχει τις τελευταίες φορές κάτι που μάλλον τον αδικεί. Είναι σαν να είναι τοποθετημένος, προκατηλημένος υπέρ του ενός ή του άλλου και να το βγάζει πάνω στην τέτοια. Παρά τα αυτά, νομίζω ότι είναι κατά γενική παραδοχή ο μάστερ, ο μάστορας. Εν πάση περιπτώσει, σε ζήτημα συνέντευξη. Συνιστώ σε όσους θέλουν να προβάλλουν τον εαυτό τους να μην πάνε εκεί. Γιατί ο Λιάγκας καλά έκανε και έφυγε από την ενημέρωση. Ήταν στην ενημέρωση. Ήταν στην ενημέρωση. Έκανε κεντρικό δελτίο. Ναι, νομίζω καλά έκανε και έφυγε από την ενημέρωση. Mm-hmm. Εννοώ για τον ίδιο ότι πήγε πάρα πολύ καλά στην. Τι ώρα ξυπνάω. Σχαγωγείο. Μετά το Λιάγκα. Και ίσως γι' αυτά λέω. Λέω αυτά που λέω. Συνεπώς πρωινά βλέπεις. Εκεί θα σε δυσκολέψω γιατί δεν μπορώ. Είμαι ένας άνθρωπος της νύχτας. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν πέφτει η νύχτα, όταν γυρίζω σπίτι, mm-hmm. Τότε είναι που αρχίζω να ψάχνω, να σκέφτομαι διάφορα πράγματα, να διαβάζω διάφορα περίεργα. Τι ώρα να βλέπω στο ίντερνετ. Τι ώρα κοιμάσαι. Πάμε 4-5. Okay. Εκεί. Και μετά ξυπνάω κατά τις 10 και έχω χάσει μερικά πράγματα. Η γυναίκα σου ξυπνάει όταν πας στο κρεβάτι. Σιάπησες. Όχι βέβαια. Όχι, όχι βέβαια, με τίποτα. Ποια είναι η μεγαλύτερη ευθύνη που έχεις απέναντι στα παιδιά σου. Όχι εσύ προσωπικά. Ποια είναι η μεγαλύτερη ευθύνη που έχει ένας άνθρωπος μπροστά στα παιδιά του. Δεν θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Θα πω το εξής, ότι επειδή τα τελευταία για κάποιο κακό λόγο παραλαμβάνουν στην τηλεόραση και τα παιδιά. Κάτι που συνιστώ σε όλα τα μέσα ενημέρωση να μην το κάνουν. Τι εννοείς, παραλαμβάνουν. Παραλαμβάνουν, πιάνουν. Υπάρχουν δυστυχώς οι άνθρωποι που επιδιώκουν να προκαλέσουν την προσοχή πάνω τους μέσω των παιδιών τους. Νομίζω το μεγαλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις, το πρώτο και το τελευταίο, είναι να υπερασπίσεις μέχρι θανάτου. Δηλαδή, αν κάποιος πάει να αγγίξει το παιδί σου, το σκοτώνεις. Σε έχουν κατηγορήσει ότι είσαι μαλακός με τη Χρυσή Αυγή. Με εγώ προσωπικά. Όχι. Η Χρυσή Αυγή, άμα είναι τόσο μάγκες και τόσο ζόρικοι, να μην μπαίνανε μέσα στη Βουλή να φοράνε κοστούμια και τα σχετικά, να καθόντουσαν απ' έξω. Οι άλλοι από την άλλη πλευρά, αν πιστεύουν τόσο πολύ στη δημοκρατία, ας την απαγορεύσουν. Εγώ προτιμώ ότι να απαγορεύσουν μια και καλή παρά να παριστάνουν, αυτό με ενοχλεί, η υποκρισία, να τους φέρουν στη Βουλή να ψηφίζουν όποτε χρειάζονται και όποτε δεν τους χρειάζονται, που κανονικά δεν τους χρειάζεται κανείς, έτσι, να τους χαλαμβάνουν στη φυλακή. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Παρακράτος υπάρχει. Υπάρχει, πάντα υπήρχε παρακράτος, υπάρχει και τώρα. Αχα. Είναι μια πώς το λέμε, είναι μια ωραία συνωμοταξία άνθρωπων, οι οποίοι δεν είναι τίποτε. Δυστυχώς είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Και κάνουν διάφορες δουλειές κανονικές κατά τα άλλα. Και ανάμεσα σε όλα τα άλλα εξυπηρετούν και το βρώμικο κράτος. Το βρώμικο κράτος προεπήγαινε το ίδιο. Το ίδιο ήταν επί δεξιάς, το ίδιο και σήμερα. Και το θέμα είναι ότι είναι και οι ίδιοι άνθρωποι. Ένφυα πλήρωσες. Δεν ξέρω αν ασχολούμαι με αυτό. Τι εννοείς. Εννοώ, φαντάζομαι ότι θα έχω πληρώσει. Οκ. Εντάξει. Χρωστάς. Πάντα. Όποιος χρωστάει, τώρα όλοι χρωστάνε. Σ' αρέσει να χρωστάει, ενώ χρωστάς από πεποίθηση. Όχι, εκπεμπιθήσει, όχι. Αλλά να μα δώσουν 100 δόσει, θα κάνει. Δεν θα τι πάρει. Εύχομαι να γίνουν χίλιες. Να εξοφλήσουμε ακόμα πιο γρήγορα. Εξοφλεί τι δόσει σου. Προσπαθούμε. Οκ. Έγραψα ένα κομμάτι στον ντους, λοιπόν, το οποίο κάποτε στο στρατό το είχα πει sour και με κράξανε. Και θέλω να τα ακούσω από την Ιωάννα Σεβοπούλου και να μου πει πώ σου φαίνεται. Ναι, εκεί. Κουντούρου πρώτη αριστερά. Μαζί μπαίναν πάνω κι οι δύο χαμένοι. Τρώγατε σύνταξη πολύ μάτια. Περίμενα λίγο πίσω από μια κάλπη. Φοβόμουνα τώρα μήπως δεν συμβεί αυτό που είχες τάξει πριν από ένα μήνα. Θεέ μου, είχες μια λάμψη τροϊκανή. Κουβάλες σε μία παντού σαν να μην πέρασε μια μέρα. Εποχές λαϊκισμού σαν να μην πέρασε μια μέρα. Μου βάλες εμφία παντού σαν να μην πέρασε μια μέρα. Κοίτα το πως του του νου του σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε είδα ξανά, ήσουν με τον Νίκο Παπά και όμως είχες και τον Νικολόπουλο και τον Γαβριήλ. Με έβαλες τότε να σου πω ναι ή όχι. Και η ζωή τσαμέριξε στα λαξοτανή. Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το πω καθαρά, να τα ακούσεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από τον Φόρθηκαν το Σόιμπλε που έτρεξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα πάλι πίσω από μια κάλπη. Με φάνηκαν χρόνια μα ήταν μια στιγμή. Χωρίς βαρουπάκι τελευταία πράξη. Δεν μου είχες μια
να σε ρωτήσω το πιο σημαντικό πράγμα όλη τη βραδιά, σταματάνε να παίζουν και δεν μπορώ να στο... Όχι, άστο εδώ. Όχι, δεν μπορώ να στο, δεν μπορώ να στο ρωτήσω στον αέρα, σε ένα δεδομένο. Λοιπόν, ο Παναγιά μου κανώνει... Να σου πω, θυμάσαι ποια είναι αυτή. Πώς δεν θυμάμαι. Είναι ένα από τα πιο έτσι, πω, χαρακτηριστικά πρόσωπα τα οποία περάσανε από το... Όλα, είπα είναι Αστάζια. Τώρα, περίμενε. Είναι η Αστάζια αυτή. Ωραία. Την Αστάζια την είχαμε ανακαλύψει χειρολεκτικά. Δεν ξέρω που είναι καλή της ώρα. Καλά να είναι. Την είχαμε ανακαλύψει σε ένα σόου αυτοκινήτων. Έκανε ένα modeling. Ναι. Την είδαμε σε ένα σόου αυτοκινήτων. Να σου πω. Έκανε ένα modeling. Και λέμε, όπου έλα εδώ. Και απεδείχθη μια τις πιο εντυπωσιακές και ξέχαστες παρουσίες από το όλα. Πρέπει να σου πω ότι έκατσα χτες το βράδυ με ένα κορίτσι ναι. και έκανα ρεπεράζ ναι. όλα τα κορίτσια του Θεέμου. Φτιάχναστε με αυτό. Πρέπει να σου πω ότι... Αν φτιάχνετε με αυτό έχετε πρόβλημα σχέση. Ναι, κοίτα... Ή θα το ξεπεράσετε. Περίμενε, να σου πω, φίλε, δεν ζω στο Ισλαμικό κράτος. Μπορώ να φτιάχνω όπως γουστάρω, με κορίτσια, με αγόρια, με αγοροκόριτσα, με οτιδήποτε. Λοιπόν, αλήθεια με το Ισλαμικό κράτος, πρέπει να κάνουμε. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Εγώ απορώ τι κάνει όλη η Δύση. Συγγνώμη, ξοδεύουμε 3 εκατομμύρια για εξοπλισμούς. Έχουν όλα τα όπλα οι Αμερικάνοι, οι Ρώσοι και τα σχετικά. Και κάθονται και ανέχονται να ζεις στη Νέα Υόρκη, να ζεις στο Παρίσι και, και να έρχεται οποιοδήποτε αμόρφωτος. Ένα μιλάμε για ζώα, αλλά ή χειρολεκτικά, και να την άνεσαι στον αέρα τα παιδιά σου. Ωραία, εγώ λέω όχι. Εγώ λέω σπώ. Σηκώστε 2.000 αεροπλάνα, ναι. ρώσικα, αμερικάνικα, γερμανικά, ισοπεδώστε τους. Μετά πηγαίνετε, μαζέψτε την αληφία που έχει απομείνει και να την πάρουν να την πάνε στα διάφορα τεμένη που θέλουν. Μερικά πράγματα αυτό είναι όπως ο ναζισμός. Ή το σταματάς στην αρχή ή σε καταπίνει. Η άποψή μου, sorry. Με συγχωρείς, περίμενε, με συγχωρείς. Τι. Αν ήξερα θα με φιλήσει, δεν θα το έλεγα. Να σου πω, επειδή δεν θέλω να φιλάω μόνο εσένα, κυρίες μου. Εμένα να έχεις γυάλωθη τώρα, εντάξει. Τι γυάλωθη. Γυάλωθη τώρα. Καλώς την. Κωνσταντίνα, πώς περνάς όλη αυτή την ώρα που τα λέμε. Υπέροχα. Το μακρόθεν. Μου κάνει. Σαλού, Μικαέλα. Χαίρετε. Πώς είστε. Από ξένες γλώσσες, πώς πάτε. Αγγλικά. Οκ, okay. Θα σε ρωτήσω. Να σου πω. Κωνσταντίνε, νιώθω ότι με χρησιμοποίησες. Σαν ένα άθλιο άλοθη, έτσι. Με έβαλες να πω 2-3 πράγματα γενικής ηθής, προκειμένου να μπορέσεις να συζητήσεις εδώ με τις φίλες μας. Είσαι ένα, δηλαδή είσαι ένα τυποτένιο όχημα, εντάξει, μια απροσδιόριστης σημασίας λεπτομέρεια. Όχημα για να... Σε μια διαδικασία η οποία φέρνει κοντά μου την Χριστιανά, την Κωνσταντίνα και την Μικαέλα. Τι δεν καταλαβαίνεις, πληρώνω με το ίδιο στο νόμισμα. Εγώ δεν θα πρέπει να πληρώνω. Εσύ πληρώνεις. Να σου πω, εγώ κάπως πρέπει να πάρω την εκδίκηση. Να πούμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είχαν την καλοσύνη εδώ να ομορφύνουν το πλατό. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα από το να ομορφύνουν ναι, το πλατό. Ναι, και νομίζω ότι μόλις φύγουμε μέσα από εδώ, ναι. μπορούμε να τις αφήσουμε να συνεχίσουν την κουβέντα. Λοιπόν, κάτσε μια στιγμή. Προκύπτει να κάθεται δίπλα μου σε λίγο. Θα τα φύγουμε, ενοχλούμε. Σε λίγο θα φύγετε okay. και θα κάνω, όπως το λένε, θα ζωρίσω τη ζωή τη Μικαέλα. Εσείς πείτε τα δικά σας, θα πούμε εμείς τα δικά μας. Λοιπόν, ποια είναι η κυρία. Η σύστηση. Ωραία. Η σύστηση λοιπόν. Ήταν μια εξαιρετική περίπτωση. Ναι. Από την πρώτη φορά που τη γνώρισα δηλαδή, ένα τρομακτικό πάρα πολύ καλό παιδί. Και που γρήγορα κατάλαβε πόσο κακό της έκανε εκπομπή όλα. και συνέχισε την πορεία της. Μετά πήγε σε πρωινό, νομίζω. Έτσι δεν πήγε. Πήγε στο πρωινό. Και με τώρα είναι μια χαρά. Έχει μια οικογένεια. Λοιπόν. Συμπαθέστατη κοπέλα. Εδώ έχουμε. Σάσα Μπάστα. Άλλο τυχαίο. Τα καλύτερα πράγματα συμβαίνουν τυχαία. Είμαι μέσα στον Α. Ακούς λίγο πριν. Αυτό ναι. του συνέβη τυχαία. Τυχαία μου συνέβη. Θα σου πω την αλήθεια. Πάω να αλλάξω στο βεστιάριο του Α, ναι. να αλλάξω σακάκι και είναι εκεί και κάθεται μαζί με την κυρία που ήταν υπεύθυνη βεστιαρίου. Mm-hmm. Γιατί είχαμε μια καλεσμένη μέσα και το βλέπανε από το κοντρόλ. Ήταν μια οποία δεν μπορούσε να απαντήσει σεξουαλικά. Και μου λέει τότε η Σάσα. Συγγνώμη, λέει να ήμουν εγώ. Βοηθό ήταν. Mm-hmm. Λέει να ήμουν εγώ μέσα. Έτσι έγινε. Κάτσε, η Σάσα Μπάστα ήταν βοηθό ενδυματολόγου. Η φίλη τη ήταν ή κάτι τέτοιο. Είχε έρθει εκεί και βοηθούσε. Αστειεύεσαι. Ναι, δεν ήταν τίποτα. Εγώ το πιστεύω. Και μου λέει να ήμουν εγώ μέσα να δει τι θα έλεγα. Λέω τι θα έλεγε. Και μου λέει το και το. Λέω, μέσα μα θες. Δεν το περίμενα. Και μπαίνει. Και μετά που μπαίνει, αρχίζει να τα σπάει. Και τα έσπασε. Τα έσπασε πιο πολύ από αυτήν. Υπάρχει γυναίκα που τα σπάει πιο πολύ από αυτήν. Κοίτα να δεις, η Βίξερ είναι σε μια δική της κατηγορία. Mm-hmm. Είπαμε, είναι εκτός ανταγωνισμού. Άλλωστε, έχει κάνει μια καριέρα εδώ και τόσα χρόνια. Και τώρα το θυμήθηκα να σου πω κάτι. Επειδή είσαι εδώ στο τραγούδι. Ναι. Δεν το σκέφτεσαι να βγαίνει να κάνει εισαγωγή στον Ντόλι και στον Νομικό. Όχι, ρε, καμία σχέση. Γίνεται. Λαϊκό μεράπ. Λαϊκό μεράπ.
Σκληροπυρηνικά φραντζέλικο. Οκ. Okay. Α, εντάξει. Μόνο. Να σου πω, δηλαδή, αγαπάμε τόσο πολύ τα σκληρικά. Σκληροπυρηνικά φραντζέλικο. Λοιπόν, εδώ. Η Αφροδίτη. Κι όμως είναι η Αφροδίτη. Ποια είναι η Αφροδίτη. Η Αφροδίτη είναι η Αφροδίτη. Οπότε βλέπεις είναι απολύτως Αφροδίτη. Οκ. Okay. Λοιπόν, κάτσε να δω. Δεν ξέρω εγώ. Νοίζεις. Τι νοίζεις. Νοίζεις. Πλάκα μου κάνεις. Τώρα, δεν ξέρεις την είναι η γυναίκα του φίλου μου. Ναι. Τι είναι φίλος σου. Λες εσύ να νομίζεις. Πλάκα κάνεις. Έχει αλλάξει πολύ όμως. Αυτό δεν έχει αλλάξει καθόλου. Δηλαδή από την αρχή που όχι, ο Ζαγοράκης λέει, όχι. Ο Ζαγοράκης μπορεί να αλλάξει, αλλά πραγματικά. Έχει αλλάξει πολύ. Από τότε που πάτησε το πόδι της στο πλατό, πρέπει να σου πω, έδειχνε ότι το έχει. Όλο φαρμάκι. Ναι. Όταν εμφανίστηκε έγινε ο χαμός. Αυτό έχω να πω. Και όταν εξαφανίστηκε επίσης. Ακόμα περισσότερο. Γιατί εξαφανίστηκε η Ολέα. Δεν εξαφανίστηκε, έχουν επανέλθει μαζί με την αδερφή της. Μετά από κάποια εμπαθιά. Έχει αδερφή φαρμάκι. Βέβαια. Είναι φαρμάκι κι αυτή. Όχι, πήγαν να τις κάνουν φαρμάκι, αλλά τώρα είναι μια χαρά. Οκ. Α, η αδυναμία μου. Τι ξέρεις. Η αδυναμία μου. Δες πει να γαμπούρει. Ναι. Είναι ένα από τα Θέμος Girls που έχουν αποδείξει εμπράκτως ότι έχουν μυαλό. Δεν το κάνουν όλες. Λοιπόν. Καμιά φορά δεν πρέπει κιόλας. Εδώ. Κάτσε, δέδε. Μάλιστα. Πραγματικά από τις πιο ωραίες κοπέλες. Ναι. Και επίσης Playmate. Νομίζω τα περισσότερα κορίτσια του Θέμου ήταν Playmate. Αλλά να πούμε μόνο το εξής, ότι ήταν κορίτσια, βασικά κοπέλες στο όλα. Και αυτό έχει την έννοια του, δεν λέω δηλαδή έτσι, τρόπος του λέγει. Αν δεν υπήρχαν όλα αυτά τα κορίτσια που είχαν περάσει τόσα χρόνια, νομίζω δεν θα έβλεπαν τότε. Θέλω να δω κάτι μαζί σου και γυρνώ. Και πάμε στην υπεργυναικάρα της εκπομπής. Θα μου πεις, sorry, έχεις το Θέμο με τα μωρά του. Μας είπες για την Ολίβια Κούλπο. Και η υπεργυναικάρα είναι η Αντέλ. Ναι, να μην συγχωρείτε, η υπεργυναικάρα της εκπομπής είναι η Αντέλ. Εν πάση περιπτώσει, η Αντέλ κατηγορείται από τους Τούρκους ότι έκλεψε ένα τραγούδι από τον Αχμέτ Καγιά. Ο Αχμέτ Καγιά είναι ο κύριος στην φωτογραφία. Η γυναίκα του δεν πιστεύει ότι ο Αχμέτ Καγιά έκλεψε από την Αντέλ. Ο Αχμέτ Καγιά δεν μπορεί να πει τίποτα, διότι είναι πεθαμένος από το 2007. Όμως αυτό το πράγμα συμβαίνει, πρέπει να πούμε. Οι Τούρκοι τα έχουν πάρει στο κρανίο, τα έχουν βάλει με όλους, τα έχουν βάλει με τους Ρώσους, τα έχουν βάλει με τους Σύριους, τα έχουν βάλει με τους Ισραηλινούς. Τώρα τα βάλαν με την Αντέλ. Η Αντέλ ακυρώνει όλες τις πτήσεις της που περνάνε από τουρκικό εναέριο χώρο, διότι φοβάται ότι πρόκειται να τις καταρρύψουν οι Τούρκοι το αεροπλάνο. Δεν ξέρω τι έχει πει ο Παΐσιος για όλο αυτό το πράγμα. Θα μοιάζει με Αντέλ, αλλά δεν θα είναι Αντέλ. Και φόρα έχει πάρει η Βίκυ Καγιά, η οποία μηνύει τώρα τον Καγιά ότι της έκλεψε το επίθετο. Καληνύχτα και σε σένα, όπου και αν βρίσκεσαι. Τον Καραβέλα τον θυμάστε, αυτό σύμφωνα με έναν αλγόριθμο τον οποίο, πώς το λένε, βρήκαν, παρασκεύασαν, ετοίμασαν, μαγείρεψαν, δεν ξέρω τι γίνεται με τους αλγορίθμους, εγώ της τρίτης δέσμης ήμουνα Αμερικανής, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού όπου δουλειά δεν έχουν αυτόν τα παιδιά τους, είναι ο καλύτερος, πώς το λένε, σύντροφος στον πλανήτη. Γιατί, διότι ανέπτυξαν αυτόν τον αλγόριθμο, ο οποίος μετράει την ένταση και το ύφος της συνομιλίας ενός ζευγαριού για να καθορίσει πόσο ευτυχισμένοι είναι. Τώρα, πλάκα μου κάνεις, δηλαδή πες ότι τα είσαι με τον Barry White. Και ο Barry White είσαι μπινελικόν. Σου λέει, είσαι μεγάλη φακλάνα, είσαι μεγάλη φλόμπα, ούμορη, φύγε από εδώ, πετούλια του κερατά. Άμα το ακούσει αυτό ο αλγόριθμος και το ακούσει έτσι να λέγεται με τύπο φωνής τόσο αισθησιακό, υπάρχει περίπτωση να σου πει ότι το ζευγάρι δεν πάει καλά, ενώ πες ότι είσαι η Μανολίδου και τα είσαι με τον υποψήφιο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Μπουμπούκο γνωστό και ως Άδωνη. Σου πει, σε αγαπάω πάρα πολύ! Είσαι η φως μου, είσαι η καρδιά μου, ολοκλήρη στη ζωή μου! Αυτό υπάρχει περίπτωση ο αλγόριθμος να το βγάλει ότι είναι ένα ευτυχισμένο ζευγάρι. Άσε που δεν θέλω να σκεφτώ, καν τι πρόκειται να γίνει με τη Μυραράκη. Αποτέλεσμα, μην εμπιστεύεστε τους Αμερικανούς, εκτός βεβαίως αν είστε από αυτοί που τους λέγατε φωνιάδες των λαών πριν από 5-10 χρόνια και τώρα τους υποδέχεσαι στο Μαξίμου. Τι είναι ευτυχία. Να παίρνεις αγκαλιά το παιδί σου που γεννιέται. Η στιγμή αυτή. Μόνο και τίποτα άλλο. Με η ρώτησε, ευτυχία εξαρτάται από κάποιον άλλον. Από αυτό που θα σου δώσει. Είναι η πιο ευαίσθητη απάντηση που έχω πάρει σε αυτή την ερώτηση. Εντάξει. Ο Λάλλας με έμαθε να κάνω στάνταρ ερωτήσεις πολλές φορές. Είσαι οι επιρροές σου, είσαι οι επιλογές σου, είσαι το. Το τι είναι ευτυχία είναι μία από τις στάνταρ ερωτήσεις. Όταν το παίρνεις αγκαλιά νιώθεις ένα τέτοιο ρίγος, σου λέω. Υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει τέτοιο ρίγος. Υπάρχει Θεός. Δεν ξέρω. Εσύ πιστεύεις. Όταν πρέπει, ναι. Λοιπόν,
Θέμο μου, τι? Με αυτό σε χαιρετώ. Κρατάω τη Μιχαέλα. Α, όχι, δεν τα αφήνω μαζί σου. Για να σου πω, ξεκινήσαμε μια συζήτηση. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Μιχαέλα, θα κάτσεις μαζί. Πρόσεξε, ό,τι πεις θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου. Το ξέρω ότι φοβάσαι. Περίμενε. Επειδή εδώ πέρα είμαστε μια βαθιά φιλελεύθερη εκπομπή. Μιχαέλα, θα κάτσεις μαζί μου να μου απαντήσει δύο ερωτήσεις, σε παρακαλώ, καρδιά μου. Ναι. Ωραία. Αλεύουσα. Θα σε σταυρώσω. Φύγετε. Πάμε, παιδιά, εμείς θα γλιτώσουμε. Λοιπόν, άντε. Σε ευχαριστώ. Ναι, σου. Καλά μυαλά. Καλά μυαλά. Χίλια ευχαριστώ. Θέμος, κυρίες και κύριοι. Κυρία μου. Au revoir. Χριστιανά από μακριά. Ποιο τραγούδι ήταν αυτό? Αυτό που ακούσαμε, ποιο τραγούδι ήταν? Δεν το παρατήρησα. Τι μουσική ακούσες? Ελληνικά ακούω πιο πολύ εγώ. Okay. Ποιος είναι ο αγαπημένος καλλιτέχνης? Δεν ξεχωρίζω, πολύ. Δεν γίνεται να έχεις αγαπημένο για να μην ξεχωρίζεις. Δεν ξεχωρίζω. Έχεις αγαπημένο κάτι, εκτός που καλλιτέχνη. Φαγητό, ομάδα, ναι. Βιβλίο. Και φαγητό και ομάδα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Παστίτσιο. Παστίτσιο. Της μαμάς όμως, μόνο. Εσύ τι θες να κάνεις τώρα? Κοίταξε, εγώ όπως λέει και ο Θέμος, όπως μας έλεγε πριν, τυχαία κι εγώ σε αυτό το χώρο. Σπουδάζεις? Ναι. Τι? Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων. Πού? Την Πειραιά. Οκ. Θα οργανώσει και θα διοικήσει μια επιχείρηση? Γιατί όχι? Okay. Σου γεμίζω το μάτι. Μια χαρά. Φεύγεις έξω από το κάδρο του ματιού μου. Δηλαδή πρέπει να διευρύνω το κάδρο για να μπεις μέσα, για να χωρέσεις. Αυτό θες να κάνεις? Δεν Γιατί ξέρω. Είσαι εσύ αυτή τη στιγμή εδώ? Γιατί είμαστε μαζί αυτή τη στιγμή? Μου φαίνεται ότι μου ταιριάζει τηλεόραση. Okay. Και το προσπαθώ, το κυνηγάω. Υπάρχει ηλικία γάμου? Όχι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει. Θα παντρευόσουν? Όχι ακόμα. Παιδιά θες? Ναι. Αγόρια ή κορίτσια? Και αγόρια και κορίτσια, αλλά πρώτα θέλω αγόρια. Λοιπόν, Μιχαέλα, ταιριάζει πάρα πολύ στο πλατό μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσω με τον Θέμο. Α, λοιπόν, η αδυναμία μου. Γνωρίζετε το φλαμπουράρι? Όχι. Έλα ρε εσύ, αποκλείεται. Ποιος είναι? Είναι ο μέντορας, ο μάστερ γιοντά του Πρωθυπουργού. Αυτό που δεν ψήφισες. Πάλι. Μίτς. Λοιπόν, του έχω γράψει μια μποσανόβα. Αυτό. Δεν είναι σαν τα άλλα κομμάτια τα οποία έχεις ακούσει σήμερα, που είναι γνωστά κομμάτια που έχω αλλάξει τους στίχους. Αυτό το έχω φτιάξει από την αρχή. Μουσική και στίχους, και το εμπνεύστηκα διότι ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, από ό,τι φαίνεται, δεν πληρώνει η ΕΙΔΑΠ, δεν πληρώνει η ΔΕΗ, έχει ξεχάσει να κάνει υποθενέσκες, παίρνει έργα κάτω στην Πελοπόννησο, και αυτό με ενοχλεί λίγο, ξέρεις. Σαν φλαμπουράρις και μου γέμισες τις νύχτες με φιάλτες που δεν έχουν τέλος business. Ήθελα να με στην παρέα σου λίτος από την έγινα. Μες στο πασόκ μου να αλωνίζω και να φτιάχνω διαδρομούς. Το μαύρο χρήμα να περνάει στους ανθρώπους του κόμματος για λάδι στο μηχανισμό. Θα σε κοιτώ, θα σε φιλώ, είσαι η μίζα μου, μαζί σου θέλω να διαφθαρώ. Σε μυστικό λογαριασμό θα σε έχω κόμμα και ηγέτη και παράταξη πρωθυπουργό. Χατζοπούλος και μου άλλαξες τα φώτα. Με υποβρύχια κατά τα ιωθώτα. Εκπορευόμενο το χρήμα απ' το λαό. Τώρα μικρός πολίτης σε μια γκρεμισμένη χώρα. Να περιμένεις πάλι θα πληρώσω τώρα. Πάλι σπασμένα πάλι το λογαριασμό. Και σε κοιτώ και σε φιλώ. Είσαι η μίζα μου, μαζί σου θέλω να δει.
λογαριασμό. Θα σε έχω κόμμα και ηγέτη και παράταξη πρωθυπουργό. Θα σε έχω κόμμα και ηγέτη και παράταξη. Σε ρωτήσω το πιο σημαντικό πράγμα τη βραδιά, σταματάνε να παίζουν και δεν μπορώ να στο... Όχι, άστο εδώ. Όχι, δεν μπορώ μετά. να στο ρωτήσω. Σαν δεδομένο. Λοιπόν, ο Παναγιά μου κανόνι. Να σου πω, θυμάσαι ποια είναι αυτή. Πώς δεν θυμάμαι. Είναι ένα από τα πιο έτσι, πω, χαρακτηριστικά πρόσωπα τα οποία περάσανε από το. Όλα είναι Αναστάζια. Τώρα, περίμενε. Είναι η Αναστάζια αυτή. Ωραία. Την Αναστάζια την είχαμε ανακαλύψει χειρολεκτικά. Δεν ξέρω που είναι καλή τη ώρα. Καλά να είναι. Την είχαμε ανακαλύψει σε ένα σόου αυτοκινήτων. Έκανε ένα modeling. Ναι. Την είδαμε σε ένα σόου αυτοκινήτων. Να σου πω. Έκανε ένα modeling. Και λέμε, όπ, έλα εδώ. Και απεδείχθη μια από τις πιο εντυπωσιακές και ξέχαστες παρουσίες από το όλα. Πρέπει να σου πω ότι έκατσα χτες το βράδυ με ένα κορίτσι. Ναι. Και έκανα ρεπεράζ όλα τα κορίτσια του Θεέμου. Φτιάχναστε με αυτό. Πρέπει να σου πω ότι. Αν φτιάχνατε με αυτό, έχετε πρόβλημα ισχύς. Ναι, κοίτα. Ή θα το ξεπεράσετε. Περίμενε να σου πω, φίλε. Δεν ζω στο Ισλαμικό κράτος. Μπορώ να φτιάχνω. Όπως γουστάρω, με κορίτσια, με αγόρια, με αγοροκόριτσα, με οτιδήποτε. Λοιπόν, αλήθεια με το Ισλαμικό κράτος, πρέπει να κάνουμε. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Εγώ απορώ τι κάνει όλη η Δύση. Συγγνώμη, ξοδεύουμε 3 εκατομμύρια για εξοπλισμούς. Έχουν όλα τα όπλα οι Αμερικάνοι, οι Ρώσοι και τα σχετικά. Ναι. Και κάθονται και ανέχονται να ζει στη Νέα Υόρκη, να ζει στο Παρίσι και να έρχεται οποιοδήποτε αμόρφωτο. Ένα μιλάμε για ζώα, αλλά ή χειρολεκτικά, και να τεινάει στον αέρα τα παιδιά σου. Ωραία, εγώ λέω όχι. Εγώ λέω σπώ. Σηκώστε 2.000 αεροπλάνα, ναι. Ρώσικα, Αμερικάνικα, Γερμανικά. Ισοπεδώστε του. Μετά πηγαίνετε, μαζέψτε την αληφία από ό,τι έχει απομείνει και να την πάρουν να την πάνε στα διάφορα τεμένη που θέλουν. Μερικά πράγματα αυτό είναι όπως ο ναζισμός. Ή το σταματά στην αρχή ή σε καταπίνει. Η άποψή μου. Sorry. Με συγχωρείς. Περίμενε, με συγχωρείς. Τι. Αν ήξερα θα με φιλήσει, δεν θα το έλεγα. Να σου πω, επειδή δεν θέλω να φιλάω μόνο εσένα. Κυρίες μου. Εμένα να έχεις γιάλωθη τώρα. Τι γιάλωθη. Γιάλωθη τώρα. Καλώς την. Κωνσταντίνα, πώς περνάς όλη αυτή την ώρα που τα λέμε. Υπέροχα. Το μακρόθεμα. Μου κάνει. Σαλούι, Μικαέλα. Χαίρετε. Πώς είστε. Από ξένες γλώσσες, πώς πάτε. Αγγλικά. Οκ, okay, θα σε ρωτήσω. Να σου πω. Κωνσταντίνα, νιώθω ότι με χρησιμοποιήσεις. Σαν ένα άθλιο άλοθη, έτσι. Με έβαλε να πω 2-3 πράγματα γενική ηθή, προκειμένου να μπορέσει να συζητήσει εδώ με τις φίλες μου. Είσαι ένα τυποτένιο όχημα. Εντάξει, μια απροσδιόριστη. Σημασία λεπτομέρεια σε μια διαδικασία η οποία φέρνει κοντά μου την Χριστιανά, την Κωνσταντίνα και την Μικαέλα. Τι δεν καταλαβαίνεις, πληρώνω με το ίδιο στο νόμισμα. Εγώ δεν θα πληρώνω. Εσύ πληρώνεις. Να σου πω, εγώ κάπως πρέπει να πάρω την εκδίκηση. Να πούμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είχαν την καλοσύνη εδώ να ομορφύνουν το πλατό. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα από το να ομορφήσουν. Ναι, και πλάτο. Νομίζω ότι μόλις φύγουμε μέσα από εδώ, ναι. Μπορούμε να τις αφήσουμε να συνεχίσουν την κουβέντα. Λοιπόν, κάτσε μια στιγμή. Προκύπτει να κάθεται δίπλα μου σε λίγο. Θα τα φύγουμε, ενοχλούμε. Σε λίγο θα φύγετε. Okay. Και θα κάνω, όπως το λένε, θα ζωρίσω τη ζωή τη Μικαέλα. Τα δικά σας, θα πούμε εμείς τα δικά μας. Λοιπόν, ποια είναι η κυρία. Εσείς η Χριστή. Ωραία. Εσείς λοιπόν. Ήταν μια εξαιρετική περίπτωση. Ναι. Από την πρώτη φορά που τη γνώρισα δηλαδή.
Ένα τρομακτικό, πάρα πολύ καλό παιδί. Και που γρήγορα κατάλαβε πόσο κακό της έκανε εκπομπή όλα. Και συνέχισε την πορεία της. Μετά πήγε σε πρωινό, νομίζω. Έτσι δεν πήγε. Πήγε στο πρωινό. Και με τώρα είναι μια χαρά. Έχει μια οικογένεια. Λοιπόν. Συμπαθέστατη κοπέλα. Εδώ έχουμε. Σάσα Μπάστα. Άλλο τυχαίο. Τα καλύτερα πράγματα συμβαίνουν τυχαία. Είμαι μέσα στον Α, ακούς, λίγο πριν. Αυτό ναι. Του συνέβη τυχαία. Τυχαία μου συνέβη. Θα σου πω την αλήθεια. Πάω να αλλάξω στο βεστιάριο του Α, ναι. Να αλλάξω σακάκι. Και είναι εκεί και κάθε μαζί με την κυρία που ήταν υπεύθυνη βεστιαρίου. Mm-hmm. Γιατί είχαμε μια καλεσμένη μέσα και το βλέπανε από το κοντρόλ. Ήταν μια οποία δεν μπορούσε να απαντήσει στα σεξουαλικά. Και μου λέει τότε η Σάσα. Συγγνώμη, λέει να ήμουν εγώ. Βοηθό ήταν. Mm-hmm. Λέει να ήμουν εγώ μέσα. Έτσι έγινε. Κάτσε, η Σάσα Μπάστα ήταν βοηθό ενδυματολόγου. Η φίλη τη ήταν ή κάτι τέτοιο. Είχε έρθει εκεί και βοηθούσε. Αστειεύεσαι. Ναι, δεν ήταν τίποτα. Εγώ το πιστεύω. Και μου λέει να ήμουν εγώ μέσα, να δει τι θα έλεγα. Λέω τι θα έλεγε. Και μου λέει το και το. Λέω μέσα μα θε. Δεν το περίμενα. Και μπαίνει. Και μετά που μπαίνει, αρχίζει να τα σπάει. Και τα έσπασε. Τα έσπασε πιο πολύ από αυτήν. Υπάρχει γυναίκα που τα σπάει πιο πολύ από αυτήν. Κοίτα να δεις, δείξε, είναι σε μια δική της κατηγορία. Uh-huh. Είπαμε, είναι εκτός ανταγωνισμού. Άλλωστε, έχει κάνει μια καριέρα εδώ και τόσα χρόνια. Και τώρα το θυμήθηκα να σου πω κάτι. Επειδή είσαι εδώ στο τραγούδι. Ναι. Δεν το σκέφτεσαι να βγαίνεις να κάνεις εισαγωγή στον Ντόλι και στον Νομικό. Όχι ρε, καμία σχέση. Γίνονται λαϊκό μερά. Λαϊκό μερά. Σκληροπυρηνικά φραντζέλικο. Okay. Α, εντάξει, μόνο. Να σου πω, δηλαδή, αγαπάμε σε το σκληρό, σκληροπυρηνικά, okay. Φραντζέλικο. Λοιπόν, εδώ. Η Αφροδίτη. Ποιο όμως είναι η Αφροδίτη, ποια είναι η Αφροδίτη. Η Αφροδίτη είναι η Αφροδίτη, οπότε βλέπεις είναι απολύτως Αφροδίτη. Οκ, okay. Λοιπόν, κάτσε να δω. Νοίζεις. Τι νοίζεις. Νοίζεις. Πλάκα μου κάνεις. Τώρα, δεν ξέρεις την είναι Ιωάννα, η γυναίκα του φίλου μου. Ναι, τι είναι φίλος σου. Πλάκα κάνεις. Έχει αλλάξει πολύ όμως. Νομίζω δεν έχει αλλάξει καθόλου. Δηλαδή από την αρχή που όχι, ο Ζαγοράκης λέει, όχι, Ιωάννα. Ο Ζαγοράκης μπορεί να αλλάξει, αλλά πραγματικά. Έχει αλλάξει πολύ. Από τότε που πάτησε, ναι. Το πόδι της στο πλατό, πρέπει να σου πω, ναι. Έδειχνε ότι το έχει. Όλο φαρμάκι. Ναι. Όταν εμφανίστηκε έγινε ο χαμός. Αυτό έχω να πω. Και όταν εξαφανίστηκε επίσης. Ακόμα περισσότερο. Γιατί εξαφανίστηκε η Ιωάννα. Δεν εξαφανίστηκε, έχουν επανέλθει μαζί με την αδερφή τη. Μετά από κάποια παρουσία. Έχει αδερφή φαρμάκι. Βέβαια. Είναι φαρμάκι κι αυτή. Όχι, ναι. Πήγαν να τις κάνουν φαρμάκια, αλλά τώρα είναι μια χαρά. Οκ. Okay. Α, η αδυναμία μου. Τι ξέρεις. Η αδυναμία μου. Θες πει να γαμπούρι. Ναι. Είναι ένα από τα θέμος girls που έχουν αποδείξει εμπράκτως ότι έχουν μυαλό. Δεν το κάνουν όλες. Λοιπόν... Καμιά φορά δεν πρέπει κιόλας. Εδώ. Κάτσε, Νέδε. Μάλιστα. Πραγματικά από τις πιο ωραίες κοπέλες. Ναι. Και επίσης playmate. Νομίζω τα περισσότερα κορίτσια του Θέμου ήταν playmate. Όχι. Αλλά να πούμε μόνο το εξής, ότι ήταν κορίτσια, βασικά κοπέλα στο όλα. Και αυτό έχει την έννοια του, δεν λέω δηλαδή έτσι, τρόπος του λέγει. Αν δεν υπήρχαν όλα αυτά τα κορίτσια που είχαν περάσει τόσα χρόνια, νομίζω δεν θα έβλεπαν τότε. Θέλω να δω κάτι μαζί σου και γυρνώ. Και πάμε στην υπεργυναικάρα της εκπομπής. Θα μου πεις, sorry, έχεις το Θέμο με τα μωρά του. Μας είπες για την Ολίβια Κούλπο. Και η υπεργυναικάρα είναι η Αντέλ. Ναι, να με συγχωρείτε, η υπεργυναικάρα της εκπομπής είναι η Αντέλ. Εν πάση περιπτώσει, η Αντέλ κατηγορείται από τους Τούρκους ότι έκλεψε ένα τραγούδι από τον Αχμέτ Καγιά. Ο Αχμέτ Καγιά είναι ο κύριος εις την φωτογραφία. Η γυναίκα του δεν πιστεύει ότι ο Αχμέτ Καγιά έκλεψε από την Αντέλ. Ο Αχμέτ Καγιά δεν μπορεί να πει τίποτα διότι δεν είναι πεθαμένος από το 2007. Όμως αυτό το πράγμα συμβαίνει, πρέπει να πούμε. Οι Τούρκοι τα έχουν πάρει στο κρανίο, τα έχουν βάλει με όλους, τα έχουν βάλει με τους Ρώσους, τα έχουν βάλει με τους Σύριους, τα έχουν βάλει με τους Ισραηλινούς. Τώρα τα βάλαν με την Αντέλ. Η Αντέλ ακυρώνει όλες τις πτήσεις της που περνάνε από τουρκικό εναέριο χώρο, διότι φοβάται ότι πρόκειται να τις καταρρύψουν οι Τούρκοι το αεροπλάνο. Δεν ξέρω τι έχει πει ο Παΐσιος για όλο αυτό το πράγμα. Θα μοιάζει με Αντέλ, αλλά δεν θα είναι Αντέλ. Και, είναι παντρεμένο κιόλας. Όχι, όχι. Τι, τότε θα μπερδευόμουν πάρα πολύ. Φαντάζεσαι να το κάνεις το δεύτερο γάμο του. Πόσο γάμους έχεις κάνει. Τι λες, άνθρωπέ μου, αυτό είναι προβοκάτσια. Αυτό, ναι, πώς... Ένα και κανονικό. Ένα και κανονικό. Δόξα τω Θεώ. Εντάξει, από ποια ηλικία. Στην δική σου. Περίπου στην δική σου. 30... Κύριο στο 35. 35. Και πρέπει να πω ότι έτσι σώθηκα.
Για πες μου, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Ναι, και μπορεί να σωθείς κι εσύ. Έλα, έλα, πες. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι. Είσαι και... καλύτερος από η Ιεχωβά που σου χτυπάει την πόρτα. Όχι, έτσι είναι. Πραγματικά, βέβαια, είναι θέμα επιλογής σε προσώπου, αλλά μπορεί να σωθείς γιατί ναι. Χρειάζεται κάποιον να σε κρατάει σε μια ισορροπία. Αχα. Όταν κουτουλάς δεξιά και αριστερά, όταν πυροβολάς δεξιά και αριστερά και όταν πυροβολιάς δεξιά και αριστερά κάθε μέρα, όπως συμβαίνει στη δουλειά που Αχα. Κάνουμε και προφανώς θα κάνεις και στο μέλλον, εάν δεν γίνεις τραγουδιστής όπου. Δεν βλέπω να χέρεις και τεράστιας αποδοχής. Ή παπάς. Καλύτερα την τηλεόραση. Και παπάς είσαι καλός, γιατί σου εξομολογείται ο άλλος που ανοίγεται. Παπάς, εμένα αυτό μου αρέσει. Λοιπόν, πρέπει να βρεις κάτι το οποίο να σε κρατάει. Το μόνο που σε κρατάει και συμβαίνει από τις παλαιολιθικές εποχές. Ναι, ναι, ναι. Είναι να περιμένουν κάποιοι άνθρωποι κάτι από σένα. Υπάρχουν συγκεκριμένα στάνταρ χαρακτηριστικά που έχει αυτός ο άνθρωπος ή για τον καθένα είναι διαφορετικά. Φίλε, τα δικά μου τα καλύτερα. Ήμουν τυχερός. Τώρα εσύ τι θα κάνεις, δική σου πρόταση. Μπορείς και θες να μου τα πεις ή όχι. Ένα είναι, μπορώ να πω δύο-τρία χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι να σε κατεβάζει στη γη. Uh-huh. Να σε κατεβάζει στη γη, να σε προσγειώνει. Uh-huh. Ο άνθρωπος που είναι κοντά σου να σε προσγειώνει. Εγώ κάθε μέρα που ξυπνάω ψάχνω πώς θα γίνω μπάχαλο με τον οποιοδήποτε. Okay. Δηλαδή από τη φύση, άμα πάω στην εφημερίδα και όλα είναι ήσυχα, δεν γίνεται δηλαδή και να μην μας φταίει κάποιος που λέει ο λόγος. Uh-huh. Ψάχνω να βρω ένα θέμα, το βρίσκω το θέμα, γιατί είναι σίγουρα ότι κάπου υπάρχει κάποιος που φταίει και το χτυπάμε μετά, αυτός μας χτυπάει. Αυτό γίνεται μια άλλη φάση η οποία έχει και επιπτώσεις. Άρα χρειάζεται για κάποιον να σου πει ένα όπ, σταμάτα. Αυτό δεν θα σου το πει ούτε ο αναγνώστης σου, ούτε ο τηλεθεατής ενδεχομένως, ούτε το αφεντικό σου, ούτε ο συνάδελφός σου. Ποιος κάνει την καλύτερη ενημέρωση στην ελληνική τηλεόραση? Καλό είναι, ας πούμε, από ό,τι βλέπω το BBC. Ναι. Καλό είναι για το CNN. Ναι. Αλλά συνολικά για να μην αδικήσω κανέναν, νομίζω ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και το εννοώ πάρα πολύ σοβαρά mm-hmm. από τα δελτία των 7, των 8. Okay. Δηλαδή όλα αυτά τα δελτία τα πέναν μαζεμένα. Βεβαίως και είναι μερικές ζώνες από τις 6 για να μην παρεξηγηθείς. Ναι. Ναι. Λοιπόν, όλες αυτές μαζεμένες δίνουν έναν όγκο πληροφόρησης που ίσως να μην μπορεί να το απορροφήσει ο καθένας. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Αλλά αν κάτσεις και τα δεις, αν κάτσεις 2 ώρες, μαθαίνεις τα πάντα όλα όσα γίνονται στην Ελλάδα. Ποιος κάνει τις καλύτερες συνεντεύξεις? Συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο, έτσι. Πρόσωπο, ναι. Νομίζω ότι καλύτερος είναι ο Χατζηνικολάου. Mm-hmm. Αλλά θα προτιμούσα τον παλιό Χατζηνικολάου, ο οποίος δεν είχε. Τώρα το τελευταίο είναι λίγο. Έχει ένα πάθος περισσότερο mm-hmm. από ότι ήταν ο τρόπος που το προσέγγιζε παλιότερα. Αλήθεια. Παλιότερα ήταν πιο clean, πιο cut. Τώρα είναι σαν να έχει τις τελευταίες φορές, κάτι που μάλλον τον αδικεί, είναι σαν να είναι τοποθετημένος, προκατηλημένος υπέρ του ενός ή του άλλου και να το βγάζει πάνω στην τέτοια. Παρά τα αυτά, νομίζω ότι είναι κατά γενική παραδοχή ο μάστορας, mm-hmm. εν πάση περιπτώσει, σε ζήτημα συνεντεύξεων. Και συνιστώ σε όσους θέλουν να προβάλλουν τον εαυτό τους, να μην πάνε εκεί, γιατί ο Λιάγκας καλά, καλά έκανε και έφυγε από την ενημέρωση. Ήταν στην ενημέρωση. Έκανε κεντρικό δελτίο. Ναι, νομίζω καλά έκανε και βγήκε την ενημέρωση. Mm-hmm. Εννοώ για τον ίδιο ότι πήγε πάρα πολύ καλά στην. Τι ώρα ξυπνάω. Σχαγωγείο. Μετά το Γιάγκα. Και ίσως γι' αυτά λέω. Λέω αυτά που λέω. Συνεπώς πρωινά βλέπεις. Εκεί θα σε δυσκολέψω γιατί δεν μπορώ. Είμαι ένας άνθρωπος της νύχτας. Mm-hmm. Δηλαδή όταν πέφτει η νύχτα, όταν γυρίζω σπίτι, mm-hmm. Τότε είναι που αρχίζω να ψάχνω, να σκέφτομαι διάφορα πράγματα, να διαβάζω διάφορα περίεργα. Τι ώρα να βλέπω στο ίντερνετ. Τι ώρα κοιμάσαι. Πάμε 4-5. Okay. Εκεί. Και μετά ξυπνάω κατά τις 10 και έχω χάσει μερικά πράγματα. Η γυναίκα σου ξυπνάει όταν πας στο κρεβάτι? Σιάπησες. Όχι βέβαια. Όχι. Όχι βέβαια με τίποτα. Ποια είναι η μεγαλύτερη ευθύνη που έχεις απέναντι στα παιδιά σου? Όχι εσύ προσωπικά. Ποια είναι η μεγαλύτερη ευθύνη που έχει ένας άνθρωπος μπροστά στα παιδιά του? Δεν θα μιλήσω λοιπόν για τον εαυτό μου. Θα πω το εξής, ότι επειδή τώρα τελευταία για κάποιο κακό λόγο παραλαμβάνουν στην τηλεόραση και τα παιδιά. Κάτι που συνιστώ σε όλα τα μέσα ενημέρωση να μην το κάνουν. Τι εννοείς, παραλαμβάνουν? Παραλαμβάνουν, πιάνουν. Υπάρχουν δυστυχώς οι άνθρωποι που επιδιώκουν να προκαλέσουν την προσοχή πάνω τους mm-hmm. μέσω των παιδιών τους. Mm-hmm. Νομίζω το μεγαλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις, το πρώτο και το τελευταίο, είναι να υπερασπίσεις μέχρι θανάτου. Mm-hmm. Δηλαδή, αν κάποιος πάει να αγγίξει το παιδί σου, το σκοτώνεις. Σε έχουν κατηγορήσει ότι είσαι μαλακός με τη Χρυσή Αυγή? Με εγώ προσωπικά. Όχι, η Χρυσή Αυγή, άμα είναι τόσο μάγκες και τόσο ζόρικοι, να μην μπαίνανε μέσα στη Βουλή να φοράνε κοστούμια και τα σχετικά, να καθόντουσαν απ' έξω. Οι άλλοι από την άλλη πλευρά, αν πιστεύουν τόσο πολύ στη δημοκρατία, ας την απαγορεύσουν. Εγώ προτιμώ ότι να απαγορεύσουν μια και καλή, παρά να παριστάνουν, αυτό με ενοχλεί, η υποκρισία, να τους φέρουν στη Βουλή να ψηφίζουν όποτε χρειάζονται και όποτε δεν τους χρειάζονται, που κανονικά δεν τους χρειάζεται κανείς, έτσι.
να τους ξαναβάλουν στη φυλακή. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Παρακράτος υπάρχει. Υπάρχει, πάντα υπήρχε παρακράτος, υπάρχει και τώρα. Αχα. Είναι μια, πώς το λέμε, είναι μια ωραία συνωμοταξία άνθρωπων, οι οποίοι δεν είναι τίποτε. Δυστυχώς είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Και κάνουν διάφορες δουλειές κανονικές κατά τα άλλα. Και ανάμεσα σε όλα τα άλλα εξυπηρετούν και το βρώμικο κράτος. Το βρώμικο κράτος προεπήγαινε το ίδιο. Το ίδιο ήταν επί δεξιάς, το ίδιο και σήμερα. Και το θέμα είναι ότι είναι και οι ίδιοι άνθρωποι. Ένφια πλήρωσες. Δεν ξέρω αν ασχολούμαι με αυτό. Τι εννοείς? Εννοώ, φαντάζομαι ότι θα έχω πληρώσει. Οκ. Okay. Εντάξει. Χρωστάς? Πάντα. Όποιος χρωστάει, τώρα όλοι χρωστάνε. Σ' αρέσει να χρωστάει, εννοώ χρωστάς από πεποίθηση. Όχι, εκπεπιθύσεις όχι, αλλά να μας δώσουν 100 δόσεις θα κάνεις, δεν θα πάρεις. Εύχομαι να γίνουν χίλιες. Να εξοφλήσουμε ακόμα πιο γρήγορα. Εξοφλείς τις δόσεις σου. Προσπαθούμε. Οκ. Έγραψα ένα κομμάτι στον ντους, λοιπόν, το οποίο κάποτε στο στρατό το είχα happy sour και με κράξανε. Και θέλω να τα ακούσω από την Ιωάννα Σεβοπούλου και να μου πεις πώς σου φαίνεται. Ναι, εκεί. Κουντούρου πρώτη αριστερά. Μαζί μπαίναν πάνω κι οι δύο χαμένοι. Τρώγατε σύνταξη πολύ μάτια. Περίμενα λίγο πίσω από μια κάλπη. Φοβόμουνα τώρα μήπως δεν συμβεί αυτό που είχες τάξει πριν από ένα μήνα. Θεέ μου, είχες μια λάμψη τροϊκανή. Κουβάλες σε μία παντού σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από εποχές λαϊκισμού σαν να μην πέρασε μια μέρα. Κουβάλες εμφία παντού σαν να μην πέρασε μια μέρα. Κοίτα το πως του του νου του σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε είδα ξανά, ήσουν με τον Νίκο Παπά και όμως είχες και τον Νικολόπουλο και τον Γαβριήλ. Με έβαλες τότε να σου πω ναι ή όχι. Και η ζωή τσαμπέριξε στα λαξοτανή. Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το πω καθαρά, να τα ακούσεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από τον φόρθηκαν το Σόιμπλε που έτρεξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα πάλι πίσω από μια κάλπη. Με φάνηκαν χρόνια, μα ήταν μια στιγμή. Χωρίς βαρουμπάκι, τελευταία πράξη. Δε μου είχες μια λάμψη. Μου βάλες εμφία παντού σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από εποχές λαϊκισμού σαν να μην πέρασε μια μέρα. Μου βάλες εμφία παντού σαν να μην πέρασε μια μέρα. Κοίτα το πως του βουλευτή, ίσως και πρώτο, ο συνασπισμός. Το πρώτο λέμε να τον θεωρούμε σίγουρο. Εκείνο που θέλω να σημειώσω είναι ότι το ένστικτο του λαού είναι πολύ καλός παράγων και το σέβομαι. Δεν έχουν κριθεί τα μεγάλα ζητήματα και λέει... Τι μας πρίζεται τώρα με τις ευρωεκλογές. Τι πρέπει να κάνει κανείς για να γίνει θέμος. Δηλαδή, αρκεί να έχεις γύρω σου τρία όμορφα κορίτσια και να λες εξυπνάδες, χρειάζεται ναι. Ρωτάς, πρέπει να είσαι αδίστακτος. Όχι, σε κάλυψα. Ναι, δηλαδή μπορώ να φύγω εγώ τώρα, αν θες από εδώ. Ναι. Να συνεχίσεις εδώ γιατί είσαι και τις ίδιες ηλικίες πιο κοντά, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Με τις τρεις κυρίες και νομίζω ότι θα προβοκάτσεις για τουλάχιστον αυτή τη διασκεδάσεις. Είχες αποφασίσει. Γιατί έτσι ή αλλιώς, να σου πω κάτι. Έτσι ή αλλιώς, δηλαδή δεν ξέρω, θα σε δίνουν. Εδώ μέσα πλατό δηλαδή. Με όλα αυτά που λες, όλα αυτά που κάνεις. Δεν γίνεται. Και εγώ απορώ κιόλας και πώς αντέχει ο κόσμος. Και μέσα από το Σκάι και από αλλού. Οπότε τουλάχιστον κοιτά να το διασκεδάσεις λιγάκι. Είχες αποφασίσει ότι θα γίνεις θέμος ή θέμος έγινες στην πορεία έτσι όπως πάει το θέμα? Πρέπει να σου πω ότι στην αρχή ήμουν κανονικός, δηλαδή δεν ήμουν για σένα. Δεν ήμουν αναρχικό στοιχείο στον χώρο των media και της τηλεόρασης, ήμουν πιο mainstream. Ακολουθούσα αυτό. Μετά μου την έδωσε λίγο, μου τη σφύριξε και ακόμα σε ακολουθεί να μου τη δίνει. Και είδα ότι υπάρχει ένα κενό, έτσι, μια υποκρισία. Και λέω, μήπως αυτή την υποκρισία μπορώ να την εκμεταλλευτώ και να την κάνω πιο θεατρική.
Δηλαδή, εκμεταλλεύτηκα την κανονική υποκρισία των δημοσιογράφων, για την οποία πλέον όλοι το παραδεχόμαστε και το αποδεχόμαστε, αλλά το είπα να το κάνω πιο σόου. Και πώς καταλήγεις να κάνεις σόου? Δεν είχα ανακαλύψει τότε όμως. Δεν είχα ανακαλύψει τα βραδινά το σόου. Αυτά τα ανακάλυψα μετά. Συνήθως οι άνθρωποι που έχουν μία τρέλα, κάπου το χάνουν, κάπου καίγονται, δεν είναι ιδιαίτερα συγκροτημένοι, δεν είναι ιδιαίτερα προγραμματισμένοι και σπάνια τρέχουν δημοσιογραφικούς ομίλους. Εσύ, από τη μία έχεις αυτό το χαϊχούι και από την άλλη τρέχεις έναν όμιλο. Πώς? Όμιλος λες εδώ που είμαστε μαζί όλοι. Εννοώ την εφημερίδα η οποία έχει. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι, μην μας βρίζεις. Ναι. Αν μας πεις όμιλο, συγκρότημα ή οτιδήποτε, είναι σαν να μας βρίζεις, γιατί μεταφτίζεις με πράγματα τα οποία είναι παρεξηγημένα. Okay. Είμαστε το πρώτο θέμα από μόνο του, δεν έχουμε κανέναν όμιλο. Mm-hmm. Έχουμε και το διαδικτυακό πρώτο θέμα. Πρώτο θέμα GR, αυτό, δεν έχουμε κανένα όμιλο. Ούτε είμαστε ο όμιλος Αχμή, ούτε ο όμιλος Ξινή, ούτε τίποτα γενικά. Ούτε όμιλος με πετρέλαια. Λεφτά κάνεις, πώς βγάζει, χρήματα. Πώς βγάζει λεφτά? Για πες. Κάνεις ένα ταξίδι στον χρόνο. Γυρίζεις 20 χρόνια πίσω. Ναι. Καλή ώρα, τότε που ήταν ανοιχτά τα κανάλια, ανοιχτές οι αγορές, τότε που τρέχανε λεφτά και τότε βγάζεις. Τώρα, αν θες για το σήμερα, χάτε τα αυγά σου, τα οποία είναι μια χαρά εδώ στο μαγαζί που είσαι, το οποίο είναι αναξιάρτητο, ιδιόρθμο, αλλά ελεύθερο μαγαζί. Αχα. Και λέγε τα δικά σου. Σου πω, μπορεί να έχω κακές πηγές. Όμως μου έχουν. Του πες τίποτα? Όχι. Όχι, μα με σένα είδα να μιλάει. Και σε σένα είδαν απλό είναι τα χέρια του. Συγγνώμη δηλαδή. Άμα μου έχουν πει ότι κάθε χρόνο λες στη μόνη ύποπτη και πραγματικά ύποπτη της παρέας, δεν πέταξες, πώς το λένε, τη σπόντα σου. Γιατί θεωρείς ύποπτη, Μικαέλα? Εγώ βλέπω μια αθωότητα. Η Μικαέλα έχει γεννηθεί ύποπτη. Θεέ μου, μην τον ακούς. Γυναίκα που λέει, μην τον ακούς, αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Όχι, είναι παρεξήγηση. Φίλε, είναι υποκτή. Καλύτερα να απομακρυνθείς. Από γέννηση μιούτης. Λοιπόν, άσε το πόσο είναι ύποπτη η Μικαέλα. Αυτό μπορεί να το κρίνει ο κόσμος. Η πηγή μου λέει ότι κάθε χρόνο λες δεν θα κάνω τηλεόραση και όλο κάνεις τηλεόραση. Δηλαδή είναι σαν το Μαλέλη που φεύγει από το ένα κανάλι, λέει δεν θα ξανακάνω ποτέ τηλεόραση και όλο το βρίσκω. Εγώ ευτυχώς που τον βρήκα μπροστά μου. Τι φάση. Το Μαλέλη βρήκα και εγώ μπροστά μου. Okay. Αυτός ο οποίος λέει, γράφει βιβλία και τώρα ανεβάζει και θεατρικό έργο που νομίζω με τη μελαγχολία. Τη μελαγχολία την έπαθε πρώτα απ' όλα γιατί κατά τη διάρκεια της πορείας του συνάντησε. Πριν από μένα, νομίζω εκείνη την εποχή περίπου συνάντησε και τον Ευαγγελάτο. Okay. Σκέφτεσαι όλα αυτά τα χρόνια πόσους έχει δει παρουσιαστές, έχει πέρασει από όλα τα κανάλια. Στο τώρα, βλέπει και σένα, είναι να μην έχει μελαγχολία ο άνθρωπος. Σταμάτη, καλό κουράγιο. Είναι πως, για αντικαταθλιπτικά είναι. Μπράβο. Να έχει καθημερινά να διαχειρίζει τον Μπογδάνο. Τι σε πιάσει τώρα εσένα και σήκω στον μπαϊράκι της αντίστασης? Τώρα. Τι είναι το πρόβλημά σου με τον Άλεξ Τσίπρα, ρε παιδί? 10 χρόνια βγαίνει το πρώτο θέμα. 10 χρόνια βγαίνει το πρώτο θέμα. Ναι, κάτσε να στα πω. Αλλά ένα χρόνο βγαίνει ο Άλεξ Τσίπρα. Τι σε έχει πιάσει με αυτό το παιδί? Να σου πω κάτι. Αν έβγαινε 10 χρόνια ο Άλεξ Τσίπρα, δεν θα έβγαινε ούτε ένα χρόνο ούτε το πρώτο θέμα, ούτε το Sky, ούτε κανένα άλλο μέσο. Okay. Γιατί όμως? Το παιδί ήρθε να μας κλείσει. Γιατί το λες αυτό? Το παιδί ήρθε να μας κλείσει. Γιατί δεν το λες? Αν τα λέμε καλύτερα μεταξύ μας αυτά. Δουλεύαμε τον Ερντογάν για αυτό εδώ πέρα. Τι είναι τώρα αυτό εδώ πέρα? Αυτό είναι όλες οι στολές, σύμφωνα τουλάχιστον με τους συμβούλους του Ερντογάν, στρατιωτικών τύπων από την ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τέλος πάντων, φεστήκαμε. Το θέμα είναι ότι ο Πάνος Καμένος το ζήλεψε και θα φτιάξει σώμα στρατιωτικό στον ελληνικό στρατό, χωρίς πλάκα, με αρχαίους Έλληνες οπλίτες. This is Sparta! Και μάλιστα θα έχει δύναμη τάγματος. Θα έχει δηλαδή λόχο διοίκησης, βαριοπλίτες, όπως το λένε, όρχο. Κανονικά θα πηγαίνουν. Έχεις δύο πλήτη πάνω σε 116. Σε VBL να πηγαίνουμε το 50. Στη Βασιλή Σοφία έχεις δει οπλίτη. Αυτό θέλει να κάνει ο Πάνος Καμένος. Δεν είναι
προπαγάνδα του Προβοκάτσια TV. Πραγματικά θέλει να το κάνει ο Πάνος Καμένος. Σας το δίνω εν τιμή ως είδηση. 500 στρατιώτες με αυθεντικό οπλισμό. Τώρα το αυθεντικό δεν καταλαβαίνω. Αυθεντικό ημιτασιόν οπλισμό. Διότι αν ήταν αυθεντικός οπλισμός, θα έπρεπε να είναι σε μουσείο. Λοιπόν, και σε αρχαιοελληνικές συνθήκες εκπαίδευσης πρόκειται. Παρακαλώ πολύ να διαμορφωθεί αυτό το πράγμα. Εγώ το βρίσκω για παγίδα για χρυσαυγίτες. Πώς είναι, ρε παιδί μου, η μυγοπαγίδα που πήγαινε όταν ήμασταν μικροί στα χωριά. Και κόλλαγε η μύγα πάνω. Νομίζω θέλει να παγιδεύσει το σκληρό πυρήνα των χρυσαυγητών και να τους κάνει ανέλ. Να τους βάζει να πίνουν μέλανα ζωμό στα βουνά της Σπάρτης. Τώρα, το θέμα δεν είναι ο κύριος Καμένος. Ο κύριος Καμένος, τέλος πάντων, έχει τις ευαισθησίες του. Το θέμα είναι ότι συμφωνεί και ο Τσίπρας. That's a bit of a problem. Ιστερόγραφο. Δηλαδή ένα ιστερόγραφο, όχι τρία, απλά το είπα τρεις φορές. Κατά πρώτον, έτσι πρόκειται να πηγαίνουν και οι αποστολές στο εξωτερικό. Δηλαδή, πραγματικά, στο δίνουνε το δισεκατομμύριο να γυρίσεις να πληρώσεις τα λήξη πρόθεσμα του δημοσίου ή δεν στο δίνουνε. Δηλαδή, και μόνο με το γέλιο που τους έχεις χαρίσει, στο δίνουνε. Το δεύτερο, και το πολύ σημαντικό, αυτό δεν είναι ιδέα του Πάνου Καμένου. Δεν είναι του κυρίου Καμένου. Δεν είναι του πρώτη, ούτε του δεύτερη φορά αριστερά. Αυτό είναι δικτατορική ιδέα, το έχουμε δει στο Παναθηναϊκό στάδιο να το κάνει η Χούντα. Καμένο, τι φάση τώρα μπορείς να πεις. Αυτό με τον Καμένο πιο απ' όλα. Με τους 500, αυτό που είδαμε τώρα. Σκέπτεσαι να καταταγείς. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, άμα δεν έχει κριτήρια όπως η προεδρική φρουρά πάνω από ένα 80, γιατί τέτοια έχω φύγει. Κανονικότατα. Και μάλιστα εγώ περιμένω να φτιάξει τα τάγματα του Βελισάριου και του Ναρσί. Διότι είμαι βυζαντινολάγνος. Τι σημαίνει όλο αυτό. Η φάση με τα τάγματα που λες εδώ και με τις λεγιώνες και με τους αρχαίους και τους τραγούς και τα σχετικά, νομίζω είναι το πιο ανώδυνο στην περίπτωση του Καμένου. Δηλαδή. Γιατί. Το επώδυνο ποιο είναι. Το επώδυνο είναι ότι. Ανώδυνο επίσης είναι ότι τραβάει την τζίπρα από ό,τι θυμάσαι, δίνονται μαζί στρατιωτάκια, πάνε και κάνουν παρελάσεις, φωτογραφίζονται και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Στην πραγματικότητα αυτό που δείχνουν. Στα αλήθεια συμβαίνει το εντελώς αντίθετο. Ενώ παριστάνουμε δηλαδή ότι, γιατί έχει μπλέξει ένα είδος αριστεράς με ένα είδος πατριωτικής, ας πούμε, δεξιάς. Είναι δεξιός ο Καμένος. Ως δεξιός ξεκίνησε τώρα, δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Είναι λίγο αργά για να καταλήξει σε Τσάβες ή οτιδήποτε, γιατί τα καθεστώτα πέσανε. Το θέμα είναι ότι στην πραγματικότητα κάθε μέρα παραχωρούν κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Αυτή η κυβέρνηση παραχωρεί κυριαρχικά δικαιώματα και το ξέρουν οι πάντες από τη Θράκη μέχρι την Κύπρο. Γι' αυτό είναι το επόμενο σενάριο. Συνεπώς, όσο πιο πολλά δικαιώματα παραχωρεί, τόσο πιο πολύ θέατρο θα κάνει επί της σκηνής για τα μάτια του κόσμου. Ποιο είναι το επόμενο σε αγάπη σαφώς μου. Έβαλε σε μία πρόταση Κύπρο-Θράκη και επόμενο σενάριο. Ναι. Κύπρο-Θράκη, επόμενο σενάριο. Είναι όλοι παιδιά μαζί, μια καλή οικογένεια είμαστε. Με τους Τούρκοι. Μουσουλμάνοι δίθεν αυτόνομοι, δίθεν ανεξάρτητοι, βέβαια δεν τους πειράζουμε. Υπάρχουν πράγματα περίεργα που γίνονται αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω αν ο κόσμος ενδιαφέρεται πια. Και ίσως βρήκαν την ευκαιρία, ακριβώς επειδή η Ελλάδα είναι Ελλάδα. Τη βρήκανε Ελλάδα την Ελλάδα. Και επειδή ο Τσίπρας σου περνάει τα πάντα, από ευρώ, συντάξεις 300 ευρώ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τώρα του περνάνε και πράγματα για τα οποία παλεύαμε χρόνια. Το Σκοπιανό, το όχι στον. Το όχι στο Κυπριακό και τα σχετικά. Τώρα θα περάσουν ένα πακέτο και θα δεις ότι δεν θα βγάλει για κανείς μιλιά. Άμα έχει πέσει πείνα, αυτό γίνεται. Γι' αυτό σου λέω ότι αυτό είναι το θέατρο. Όσο περισσότερο θέατρο βλέπεις, εσύ ξέρεις. Και όλος αυτός ο κόσμος απλά κάνει λάθος σε σχέση με τον Αλέξη. Δηλαδή, να σου πω, πήγαινε, κάνει μια βόλτα. Στην αγορά. Στην Οδό Αθηνάς. Μπες σε ένα κομμωτήριο. Στην Ίκαια. Στην Πετρούπολη. Μπες σε ένα ταξί. Και τον εμπιστεύεται ο κόσμος. Καταρχάς, όλος αυτός ο κόσμος που λες είναι ένας μύθος. Okay. Όλοι ξέρουμε ότι οι ψηφοφόροι είναι πόσοι.
Λιγότερο νομίζω από εκατομμύριο. Βάλε πόσο αντιστοιχούν στον ελληνικό λαό. Άρα είναι το 10, το 15% του ελληνικού λαού. Το έφερε η συγκυρία, άρα δεν είναι όλος αυτός ο κόσμος. Έχουμε θα δεχτώ όμως, θα δεχτώ ότι υπάρχει μια γενικώς μια ανοχή. Η ανοχή δεν προέρχεται από άλλο λόγο. Πρόκειται από το τους έχει ξεσκίσει τους ανθρώπους. Mm-hmm. Όχι μόνο, το μνημόνιο τους έχει ξεσκίσει. Γίνανε χώμα, ήρθε μετά και ο Τσίπρας, σου λέει τι άλλο να μας τύχει. Είσαι μνημονιακός, είσαι αντιμνημονιακός, είσαι αριστερός, είσαι δεξιός. Να σου πω κάτι, νιώθω ότι αυτά τα πράγματα δεν. Όχι, δεν μπαίνω σε ταμπέλες. Χιλιάδες ταμπέλες μου έχουν κολλήσει. Οπότε θέλω, δεν θέλω, μπαίνω σε ταμπέλες. Okay. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε ξεφύγει. Ποιο είναι το αριστερό, ποιο είναι το δεξιό. Έχουμε την αριστερή κυβέρνηση, η οποία κάνει τις πιο δεξιές συνταγές. Γιατί είναι αριστερή αυτή δεξιά... η κυβέρνηση. Έτσι δηλώνει. Δεν είναι αριστερή αυτή η κυβέρνηση. Συγγνώμη. Είναι ο αυτοπροσδιορισμός. Ναι, το δικαίωμα. Εντάξει. Αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερή. Και εγώ μπορεί να λέω ότι είμαι Ινδός. Παίζεις. Να σου βγάλω για μια φλογέρα. Να φέρω και τη Μικαέλα να βγει μέσα από το βάζο ή σε ένα μαγικό χαλί. Το θα κακώσει το φίδι και θα σε αλλά φάει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι Ινδός. Ινδός όχι, φακίριδες όμως μπορεί να είσαι. Ωραία. Και στην περίπτωση εδώ έχουμε φακίριδες οι οποίοι κάνουν διάφορα θαύματα. Δεν είναι η πρώτη φορά ούτε η τελευταία που διαλέγουν οι μεγάλες δυνάμεις για τις οποίες η Ελλάδα είναι ένα μικροσκοπικό ένα τίποτα. Διαλέγουν μια κυβέρνηση με μαριονέτες που είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τις οποίες τις κουνάνε απ' έξω. Και αυτή τη στιγμή κάνουν ό,τι δεν μπορούσε να κάνει οποιοδήποτε δεξιός. Αντιστάθηκαν οι προηγούμενοι, είπαν παιδιά θα μας πάρουν με τις πέτρες. Τώρα να μην τα απολογώ, τα ξέρει ο κόσμος, γιατί θα τα υποστεί από εδώ και πέρα. Εσύ λες κάτι και πιστεύεις ότι έχεις δίκιο. Διαφορά. Στοπ. Okay. Είμαι... Okay. Δεν πιστεύω ότι έχω δίκιο. Τότε γιατί θέλω το λες. Ένα διαχωρισμό. Λέω okay, αυτό... Τότε δεν είναι ανεύθυνο αυτό που κάνει. Όχι, όχι. Είναι και ανεύθυνο. Θέλω να κάνω ένα διαχωρισμό, να αυτοπροσδιοριστώ, να τουλάχιστον να αναγνωρίσω το δικαίωμα να λέω ότι είμαι από αυτού του δημοσιογράφου που δεν διεκδικούν το αλάθητο. Δεν λέω ότι έχω δίκιο. Η γενική σου γραμμή όμως δεν είναι ορθή. Δηλαδή, κάνεις κάποιους συλλογισμούς. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι λάθος. Είσαι ένας άνθρωπος με εμπειρία ζωής, πανεπιστημιακή παιδεία. Ναι, ωραία, και λοιπόν. Συνεπώς, αυτά τα οποία λες. Τι σημαίνει πανεπιστημιακή παιδεία. Έλατε. Όλοι οι κόπανοι που είναι σήμερα, όχι μόνο στη Βουλή, αλλά σε όλα τα πόστα έχουν βγάλει πανεπιστήμιο. Δεν σημαίνει τίποτα. Mm-hmm. Μια φορά από ανθρώπους που δεν έχουν βγάλει ούτε ένα σχολείο, ακούς τις πιο σοφές κουβέντες. Όταν ήσουν μικρός, τι ήθελες να γίνεις. Την αλήθεια τώρα δεν θέλω ναι, να γίνω. Ναι, ναι, κανονικά. Το ένα ήθελα να γίνω επαγγελματίας εκτελεστής. Ναι. Γιατί διάβαζα διάφορα βιβλία τέτοια, τα οποία με ενδιαφέραν πάρα πολύ. Και μετά φιλοσοφικά το είδα το θέμα και έβλεπα πάρα πολλές ταινίες σχετικές. Και μετά ήθελα να γίνω αστροναύτης. Λοιπόν, διαφωνώ κάθετα με το πάρκαρες παράνομα, γι' αυτό σου κάνανε το αυτοκίνητο έτσι. Οι Street Panthers, που είναι και τα παιδιά αυτά στη Θεσσαλονίκη, παλικάρια και κοπέλες, δεν υπάρχουν νεαρικοί. Παλικάρια και κοπελιά. Λοιπόν, μαζεύονται καμιά 35αριά και όπως οτιδήποτε που είναι σωστό και τσίλικο και cool σε τούτην εδώ τη χώρα, είναι αριστερή. Ακόμα και δεν το ξέρουν. Και μάλιστα είναι αναρχοαυτόνομοι, διότι σου λέει, βάλαμε τους κανόνες επί τόπου. Σου κάνουμε το αυτοκίνητο ζευγάρωμα κουνουπιέρας με μπομπονιέρα μόνον εφόσον έχεις παρκάρει σε ράμπα, όπως οι κύριοι, σε διάβαση πεζών, εφόσον εμποδίζεις βάναυσα ροές στο πεζοδρόμιο ή είσαι πάνω σε στάση λεωφορείου. Ως ενέργεια είναι αποτελεσματική, αρκεί για να σε κάνει να βγάλεις καπνούς από τα αυτιά, αλλά δεν σου καταστρέφει τα αμάξι, συνεπώς δεν είναι σκατόψυχα τα παιδιά. Και βεβαίως το coolness του όλου ζητήματος προκύπτει και από το όνομα Street Panther. Από πού? Ενδεχομένως από τους Black Panthers, το κίνημα πολιτικών δικαιωμάτων της Αμερικής του 60. Δεκαλημέρα Project. Τι εννοείς Δεκαλημέρα Project? Εμένα μου θυμίζει Φόσκολο αυτό το πράγμα. Με τη μόνη διαφορά ότι ο Φόσκολος είχε ένα ενδιαφέρον. Αυτό είναι απλά χαζοχαρούμενο, ξενέρωτο και ως ξενέρωτο είναι σίγουρα μνημονιακό. Άκου την ανάλυση. Αν ήταν αντιμνημονιακό, υπήρχε περίπτωση να σου λέει καλημέρα σε μια χώρα με 5 χρόνια μνημόνιο. Καλημέρα είναι ποινικοποιημένο πράγμα. Απαγορεύεται να χαίρεσαι για οποιονδήποτε λόγο. Εδώ ο Πορτοκάλογλου είπε θα περάσει και αυτό και τον στήσανε στον τοίχο. Αν ήταν αντιμνημονιακοί, θα λέγανε πιο τσιτά πράγματα. Όπως άντε αμίσου χλέμπουρα. Ψόφα με πισίγμα ή θα νόμος είναι το δίκαιο του Μουρτζούφλη. Τι είναι αυτό το καλημέρα. Βρωμάει Μέρκελ. Να το δω έξω από το κοινοβούλιο. Να το εδώ. Αυτό είναι Βελκουλέσκου. Αυτό είναι Τόμσε. Προσπαθεί να σε πείσει ότι οι άνθρωποι εκεί μέσα και οι στουρνάρες και τα σχετικά θέλουν το καλό σου. Believe there is good in the world. Έξω από το ελληνικό κοινοβούλιο. Πλάκα μου κάνεις. Με δεύτερη φορά αριστερά που μου έχει πάει τη σύνταξη από τα 1200 στα 602. Αριστερά στα FM.
Αν ήταν έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Α, είναι έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Εντάξει, είναι Σαμαράς το θέμα. Έχει δάκτυλο και Σαμαρά. Έχεις έξω από Τυροπιτάδικο. Θα ήμουν βέβαιος ότι είναι του Βενιζέλου. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Είναι συνωμοσία. Και καλώς ήρθατε στο segment να υποφέρετε μαζί μας. Και να υποφέρετε διότι θέλω να βάλετε τον εαυτό σας στη θέση αυτού του ανθρώπου που δεν εκτιμά αυτό που του συμβαίνει. Η Ολίβια Κούλπο είναι μης Ιφίλιος και σου λέει κάνε με με ακούλπο, σε ακούλπο, δηλαδή πες μου τους αρχικούς χρόνους του πάρημι. Πάρημι, σκίσιμι, σκίσιμι, ξυσκίσιμι, κάνιμι, δικής. Και εσύ της λες δεν μπορώ, μωρό μου, αλλά σε γουστάρω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γιατί σου λέει αυτή γιατί, είσαι γκέι, όχι, είσαι μπάι και δεν με γουστάρεις, όχι. Είσαι, ξέρω εγώ, μήπως είσαι, πώς λέγεται αυτό, τρανσέξουαλ από το αντίστοιχο, όχι. Είσαι ανίκανος, όχι. Έχω πάρει, λέει, όρκο αγνότητας μέχρι τα 27 μου, που έχω αποφασίσει ότι πρόκειται να παντρευτώ. Αυτό στο μεταξύ είναι quarterback στο NFL, δηλαδή είναι από αυτούς τους χτισμένους που βάζουν πάνω και, πώς το λένε, τα νταμαροειδή αυτά, αυτά, που βγαίνουν εξαρτήματα και παίζουν rugby. Εν πάση περιπτώσει, βρήκαμε τη μεγάλη του αγάπη. Η μεγάλη του αγάπη είναι η Μίνι, η Μάους. Και πρόκειται να ζήσει ένα τεράστιο δράμα τώρα καθώς έρχονται τα Χριστούγεννα. Γιατί? Διότι θα βρεθεί κάποιος χριστιανός και θα του πει ότι δεν υπάρχει Άγιο Βασίλειο. Είδαμε ένα τύπο ο οποίος αρνείται να κάνει έρωτα με τη μίση φίλιο διότι έχει πάρει όρκο αγνότητας μέχρι το γάμο του. Εσύ μπορείς να το διανοηθείς αυτό το πράγμα? Το θέμα που θα δεις γυναίκες τον λατρεύουν, είναι και εφημερίδα της, πολλοί δεν τον χωνεύουν. Προβοκάτσια μου όλα τα κανάλια γύρισα. Τώρα που είναι όλα πιο ΣΥΡΙΖΑ, Μικαέλα τώρα, Μικαέλα τίποτα. Φέρε μου έναν τύπο που τα λέει ύποπτα. Thank you, Darmas. Μικαέλα μου, τι κάνεις? Χαίρετε, χαίρετε. Πώς είσαι? Πώς καιρό έχω να σε δω? Τον καιρό του Νόε. Κοίτα, να σηκωθείς. Να σηκωθώ, περίμενε, σηκωθώ. Τι θα σε φοβηθούμε, νομίζεις? Μίτς, Μούτς. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Να σου πω, δεν είπες ότι θα έρθεις με παρέα? Α, ναι, ξέχασα τα κορίτσια. Πού είναι παρέα? Κορίτσια. Πού είναι παρέα? Κορίτσια. Τι? Εντάξει, Κωνσταντίνα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Μου, τα σέβη μου. Κάνει κρύο εκεί πάνω, αγάπη μου? Έχει λίγο ψυχρούλα, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα καθίσει τώρα κάτω, θα είμαστε στο ίδιο. Ω, Χριστιανά. Τι κάνεις? Κοριτσάκι μου. Κοριτσάκι μου. Έλα, κάτσε από εδώ. Θα έρθω εγώ από πίσω. Ναι, δεν είπαμε. Να σου πω, περίμενε. Μου είπες θα φέρεις παρέα. Παρέα, ναι. Είχα. Περίμενε. Γιατί σε κάλεσα εδώ πέρα? Για σένα σε κάλεσα, επειδή μου είπες ότι θα μου φέρνεις το θέμα. Δεν βγαίνει πουθενά. Σε εκπομπές δεν βγαίνει. Πώς το λένε, τα ραδιόφωνα τα έχει κόψει. Τον βλέπουμε μόνο στο όλα. Δεν μου είπες ότι θα μου τον φέρεις. Τον έπεισα. Τον έπεισες. Έχεις θεμό. Φέρ' τον. Θεμό. Δώσε. Έλα ρε άνθρωπε. Καλώς τον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Νόμιζα ότι με κοροϊδεύει η Μικαέλα. Όχι καθόλου. Ειλικρινά θα τα νόμιζα ότι με κοροϊδεύει. Αλλά δεν μου αρέσει τώρα αυτή. Γιατί δεν σου αρέσει? Να σου πω. Κάτι με χαλάει αυτή. Να σου πω, πώς αντιμετωπίζεις την έκφραση τα κορίτσια του Θεού? Να σου πω στην πράξη που θα αντιμετωπίζω. Ναι, σε παρακαλώ πολύ. Έλα να αλλάξουμε. Έλα να αλλάξουμε. Κάτσε από εκεί. Κάτσε. Τι είμαι εγώ? Αχ, έχει ένα κορίτσι. Και τώρα λέει το αγόρι του Θεού. Λοιπόν, έτσι το αντιμετωπίζω. Είσαι πόσα χρόνια παντρεμένος? Μαζί τα λέμε, γιατί τώρα έχουμε αρχίσει και το σύμφωνο γάμου, το οποίο υπάρχει στα άλλα ζευγάρια. Είσαι πόσα χρόνια? Θα έφερνε ποτέ το φάιλο στην εκπομπή, τον έφερε? Όχι, πήγε κάπου άλλο και δεν ήθελα να μα κάψουν, ξέρει, και του δύο μαζί. Γιατί συμφωνεί με το φάιλο? Όχι, αλλά σε αυτέ τι περιπτώσει καλύτερα να αποφεύγει. Ναι, αλλά εσύ κοινωνικά φιλελεύθερο άνθρωπο.
Τελείως φιλελέ. Πιο φιλελέ από σένα. Πρέπει. Δύσκολο. Τι είσαι πιο πολύ δεξιός, φιλελές. Φίλε, να σου πω κάτι, οι ταμπέλες αυτά πάνε και έρχονται. Είμαι πάνω από αυτά. Οι γκέι πρέπει να παντρεύονται μεταξύ των νέων. Χάκω τι κεφάλι του θα κάνουν. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι η κατάπτωση των γκέι και σε λίγο τώρα συζητάμε για τον γάμο των γκέι. Το επόμενο στάδιο θα είναι να βλέπουμε στην τηλεόραση διαδήλωση γκέι συνταξίχων. Μπορεί να έχουμε τέτοια. Κάνε μια χάρη, παρακαλώ. Μπορεί να ξανάρθει η Χριστιανή εδώ πέρα, γίνεται. Αν ειδικά για σένα. Εντάξει. Μικαέλα, κάτι σε βοήθεια. Περίμενε. Θα παίξουμε μουσικές καρέκλες. Εσύ, σου παρακαλώ, έλα από εδώ. Σε βλέπω λίγο αγχωμένο, εν πάση περιπτώσει. Διότι δεν ήξερα αν θα έρθει. Από πότε έχει να βγει. Τι να πω εγώ που δεν ήξερα αν θα τραγουδήσει. Εγώ τραγουδάω πάντοτε. Αυτό το θέμα με το τραγούδι. Λοιπόν. Μίλησα και με μια τραγουδίστρια που. Μικαέλα, πρέπει να παντρεύω την γκέι. Ναι, γιατί να με παντρεύονται. Παιδιά, να υιοθετούν. Έσταση. Πε το. Δεν γίνεται να γίνεται ο καθένα ό,τι θέλει. Αυτό περίμενα. Κάποιο να το πει. Έσταση. Αυτό το πράγμα. Και όπω υπάρχουν αυστηρά κριτήρια τώρα, έξω από πλάκα. Βεβαίω για πλάκα ήρθαμε. Αλλά υπάρχουν αυστηρά κριτήρια για το ποιοι υιοθετούν. Mm-hmm. Εννοώ στα ζευγάρια τα. Μην πούμε κανονικά, να πούμε τα αγόρι με κορίτσι. Mm-hmm. Έτσι πρέπει να υπάρχουν εξίσου αυστηρά και στα. Υπάρχει κανόνα τη φύση. Ή όλα είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Έλα τώρα. Υπάρχει κανόνα τη φύση. Όχι να υιοθετήσει, στο τέλο θα θέλει να σκοτώσει. Για να παραγεί από σένα. Είτε σε straight, είτε σε gay. Έχει κόρη η οποία. Δύο κόρες. Ναι, αλλά αν δεν κάνω λάθος, η μία πλησιάζει την ενηλικίωσή της. Ναι, σιγά-σιγά. Και εσύ πλησιάζει την κόκκινη γραμμή. Ναι, δηλαδή, αν δεν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ κόκκινες γραμμές, έχω εγώ. Ο Χριστιανά, προστάτευσέ μας, παρακαλώ λίγο. Ακούω διάφορα, θέλω να σου πω ευκαιρία. Αν η κόρη σου έλεγε ότι θέλει να γίνει κορίτσι του Θεέμου, τι θα έκανε. Είναι, έχουμε από μόνη τη. Πρέπει παιδί μου, όχι εσένα του Θεού. Ενός άλλου Θεού. Πώς είμαι σε έναν άλλο πλανήτη με έναν άλλο Θεό. Αυτό δεν θα το περίμενα με την έννοια. Εδώ περιμένω σαν ερώτηση. Ναι. Γιατί αυτές είναι δουλειές όπως όλοι. Okay. Δηλαδή όπως είναι οι τραγουδίστριες, όπως είναι και οι παρουσιαστές, είναι και οι παρουσιαστές. Σκέφτεσαι μια τηλεόραση η οποία να είχε μόνο, ξέρω εγώ, εσένα. Καλά, ο Βαγγελάδος είναι ωραίο παιδί. Έχω τζεμπολάω, είναι ωραίο. Σωστό. Εσένα, εμένα και διαφορετικά. Δεν τα θέλουμε όλα αυτά. Ή άλλου ωραίου θα το καταλαβαίνω. Γι' αυτό χρειάζεται να κάνουμε καινοτομία. Τι σημαίνει κορίτσι του Θεέμου, Μικαέλα. Λοιπόν, πρέπει να είναι εμφανίσιμη, να έχει χιούμορ, mm-hmm. να καταλαβαίνει το χιούμορ του Θεέμου, mm-hmm. έχει ένα ιδιαίτερο χιούμορ και να μπορεί να ανταπεξέλθει στις συνθήκες. Ποιο είναι το κορυφαίο κορίτσι του Θεέμου που έχει περάσει. Εγώ νομίζω ότι είναι η Δούκισσα. Και δεν έχει να κάνει με το ότι είναι τρέχον, είναι η Δούκισσα. Ναι. Δεν μπορώ να τι ξεχωρίσω. Έλα, να σου πω, περίμενε. Δεν μπορώ. Να σου πω εγώ ένα χαρακτηριστικό. Στην αλήθεια, πρέπει... η Δούκισσα ναι. προπήρχε και τη δική τη καριέρα, έτσι. Έτυχε να είμαστε μαζί. Εγώ τη βγάζω έξω. Εγώ θεωρώ είναι εκτός ανταγωνισμού. Είναι το κορυφαιότερο θηλυκό πλάσμα στην ελληνική τηλεόραση αυτή τη στιγμή. Δεν σου δίνει ούτε ένα τσάι. Νύχτα μέρα σε κλειδάει. Καλώς ήρθατε στο Sky. Μπορείς να το ραπάρεις αυτό. Εύκολο. Καλώς ήρθατε στο Sky. Καλώς ήρθατε στο Sky. Δεν σου δίνει ούτε ένα τσάι. Νύχτα μέρα σε κλειδάει. Καλώς ήρθατε στο Sky. Ο Θέμος. Πρέπει να σου πω ότι αν όχι από το ίδιο πλατό, ναι. αλλά περίπου, αυτό περίπου το ίδιο και στο Sky ήταν και το δικό μου κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, βρήκα βίντεο. Εκπομπή. Όχι, μην το κάνεις αυτό. Όχι, αυτό είναι χτύπημα κάτω από τη μέση, ρε φίλε. Αυτό είναι χτύπημα κάτω από τα τέτοια. Δηλαδή, μην το κάνεις αυτό. Χτύπημα κάτω από τη μέση θα είναι να σου αναφέρω ένα σκορ όπως το 3-0. Αυτό που θα δείξω αυτό τώρα. Αυτό ήταν ευχετήρια είναι... κάρτα σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες να περάσουν καλά Χριστούγεννα. Αυτό που θα σου δείξω τώρα είναι μπίλες. Είναι 1900. 94 ή 5 είναι Sky, εντάξει, είναι 20 χρόνια πριν, είναι τρελός ο πρόεδρος. Λοιπόν, Θέμος, Sky, μπίλες 1994. Λοιπόν, άκου, Μαρία, λέω Μαρία, αλλά πληθυντικός μέρα. Μαρία, επιτρέψτε μου, επειδή διάβασα στο πρόγραμμά σας για το πώς θα σωθεί η Αθήνα, ότι έχετε διακίνηση αντιρατσιστική. Θα σας πω ένα ανέκδοτο, πρόσφατο. Αυτό ξέρετε με τον Αλβανό και τον Κροκόδηλο. Όχι, δεν το ξέρω. αλλά... Είναι ωραίο, δεν κακό. Λοιπόν, να τα ακούσουμε. Είναι ωραίο. Μπαίνει ο Κακομοίρης Αλβανός, γιατί όντως είναι ταλέπορη, μπαίνει από τα σύνορα, πάει και τα λοιπά, περάσει την Ήπειρο να κατέβει στην Αθήνα να δουλέψει. Φτάνει σε μια λιμνούλα και λέει να ξεκουραστώ το βράδυ.
Οπότε κάθεται και βάζει τα πόδια του μέσα στο νερό να βγαίνει λοιπόν ένας κροκόδηλος, τη Λιουνούλα, και αρχίζει να τρώει σιγά σιγά τον Αλβανό. Τον τρώει, φτάνει μέχρι εδώ, μέχρι το στήθος, ο Αλβανός φωνάζει βοήθεια. Περνάει ένας Έλληνας, βλέπει την εικόνα από όπου φρικάρει, παίρνει ένα ξύλο τεράστιο, πλησιάζει, μπαπ, βαράει τον Αλβανό κατά κέφαλα. Ορίστε, ακόμα δεν ήρθατε, θέλετε να φοράτε και λακώστε. Αυτό δείχνει μια, στην ουσία, ρατσιστική αντίληψη. Και θέλω να πω ότι αυτά πρέπει να τα χτυπήσουμε από την αρχή. Και ο κ. Παπαγιαννάκης έχει την ευτυχία να είναι ίσως ο μόνος υποψήφιος ευρωβουλευτής για τον υπάρχει ένα μείζον ζήτημα και είναι το ερώτημα ίσως το κεντρικό των εκλογών. Θα βγάλει ή δεν θα βγάλει δεύτερο.